Αλλά ωστόσο πρέπει να διασφαλίσουμε και τις περιουσίες μας και κάποιες χρήσεις που αποφέρουν στην τοπική οικονομία και στη βιωσιμότητα των πολιτών της περιοχής. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Διαβουλεύσεις για το διάταγμα του Ημιτού είχαν γίνει και την περίοδο του 1997. Πράγματι τότε, επί Υπουργείας Λαλιώτη, υπήρχε η δυνατότητα να καταθέσει προτάσεις και μετά από διάλογο να βρεθούν κοινοί τόποι οι οποίοι θα χαρακτηρίζουν το νέο θεσμικό πλαίσιο. Αυτή τη φορά, τα τελευταία χρόνια, από το 2008, όταν άνοιξε ένας διάλογος με το πρώην ΥΠΕΧΟΔΕ και ειδικότερα με τον Οργανισμό Αθήνας, ο οποίος θεσμοθετεί για αυτές τις χρήσεις, άρχισε μία έντονη τριβή. Πραγματικά δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε από την εποχή Σουφλιά μέχρι και σήμερα που φτάσαμε, έστω με νέο υπουργό, αλλά οι αποφάσεις που αφορούσαν ακόμα μέχρι και την τελευταία στιγμή τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος, επιλήφθηκε προσωπικά η κυρία Πυρμπήλη, αν και δεν ήταν υπουργός. Επαναλαμβάνω, η ιστορία όλη αρχίζει το 1978 με το ΦΕΚ 544Δ που αφορά τις χρήσεις στον Ημιτό. Τότε έγινε ένα τραγικό λάθος. Συμπεριλήφθηκαν περιοχές οι οποίες δεν είχαν καν την έννοια του Ημιτού. Ήταν παιδινές εκτάσεις που αφορούσαν γεωργικές καλλιέργειες πέρα από τις δασικές εκτάσεις. Αυτό το λάθος έπρεπε κάπου να διορθωθεί. Το 1997 έγινε μια προσπάθεια, αλλά απέβη άκαρπη, γιατί το Συμβούλιο Επικρατείας με το πρακτικό του έδωσε άλλες κατευθύνσεις. Από το 2008, τα τέλη του 2008, μέχρι και το 2009, τον Οκτώβριο, υπήρξε μια αντιμετώπιση από πλευράς του Οργανισμού Αθήνας, η οποία ήταν χείριστη προς φορείς της αυτοδιοίκησης. Αν και υπήρχαν αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων, αποφάσεις του τότε Νομαρχιακού Συμβουλίου, όλες αυτές πήγαν στον κάλαθο των αχρήστων. Ήταν ελάχιστα αυτά τα οποία έγιναν δεκτά. Από τον Οκτώβριο του 2009 μέχρι σήμερα, η αδιαλαξία του Οργανισμού Αθήνας αυξήθηκε γεωμετρικά. Εμείς σαν Δήμος είχαμε πάντα ομόφωνες αποφάσεις. Ομόφωνες αποφάσεις που στήριζαν αυτές τις προτάσεις και πρότειναν τις καλύτερες δυνατές λύσεις. Το παλέψαμε. Ακούμε κριτική συνέχεια από τον κόσμο ότι την εποχή που γινόταν η διαβούλευση δεν πίεσε ο Δήμος. Εμείς ήμασταν αντιπολίτευση. Συμπαρασταθήκαμε με ομόφωνες αποφάσεις στη συμπολίτευση και κατατέθηκαν αυτά. Τώρα, αν πιέζαμε για κάποια άλλα πράγματα που επιδιώκαμε, πιθανά θεραπευτήρια, κλινικές νοσοκομεία, και δεν ρίξαμε το βάρος σε κάτι άλλο, δεν μπορώ να το κρίνω γιατί δεν ήμουν παρόν σε αυτές τις συζητήσεις. Ωστόσο όμως μας ξέφυγε ένα πράγμα. Γιατί κάπου ακούστηκε ότι ήταν και προφορική πρόταση. Το θέμα της αρτιότητας. Επί Σουφλιά είχε προταθεί η αρτιότητα στα 30 στρέμματα. Κάπου τώρα αυτός ο μέσος όρος των 30 στρεμμάτων αφορά τα 20 στρέμματα για γεωργικές χρήσεις στη Β' ζώνη και για αθλητικές εγκαταστάσεις, ενώ για τα εκπαιδευτήρια τα 40 στρέμματα, ιδιωτικά και δημόσια. Εμείς όσο οφείλαμε, μετά τις εκλογές αμέσως, οι πρώτες ενέργειες που κάναμε, γιατί βρήκαμε το Προεδρικό Διάταγμα, το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος στο Συμβούλιο Επικρατείας, ήταν να γίνουν τρεις συναντήσεις με τον εισηγητή και με πρόεδρο. Εδώ μάλιστα υπάρχουν και μάρτυρες και τη μία συνάντηση με τον κύριο Βασιλιά την έχουμε κάνει με τον κύριο Σιότροπο, πρώην Δήμαρχο Νέας Μήνης. Κατατέθηκαν οι προτάσεις μας, καταγράφηκαν από τον εισηγητή, αλλά βρεθήκαμε το Φεβρουάριο μήνα να έχει δημοσιευθεί το πρακτικό, το οποίο απαντά σε όλες αυτές τις αιτιάσεις
τόσο του Δήμου Κροπίας όσο και των όμορων Δήμων. Αυτό δημοσιεύθηκε 23 Φεβρουαρίου του 2011. Το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος είχε εισαχθεί στο Συμβούλιο Επικρατείας στις 11 Δεκάτου. Εμείς όλο αυτό το διάστημα παλιότερα λέγαμε ότι πρέπει ο Δήμος να έχει νομικό σύμβουλο να παρακολουθεί το θέμα στενά. Κατόπιν της εισαγωγής του συγκεκριμένου σχεδίου πήραμε απόφαση και αναθέσαμε σε νομικό σύμβουλο στις 27 Οκτωβρίου, λίγο πριν τις εκλογές, για να καταθέσει υπόμνημα. Η πρόταση του Δήμου είναι ξεκάθαρη, η επιχειρηματολογία είναι σαφής. Όλη τη διάρκεια που συζητούσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως και στη συνεδρίασή του, έλαβε υπόψη κάποια από αυτά τα στοιχεία, αλλά έχοντας την πίεση από πάνω να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο διάταγμα, γιατί επί 2,5 χρόνια, ξέρετε, είναι σε αναστολή όλη αυτή η περιοχή και με τη δημοσίευση του νέου Προεδρικού Διατάγματος συνεχίζεται η ομαλή ροή των πολεοδομικών χρήσεων, εντός εισαγωγικών ομαλή ροή. Πέρα από αυτό, σε συνάντησή μου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, του ενεχείρισα προσωπική επιστολή για το συγκεκριμένο Προεδρικό Διάταγμα. Η απάντηση του Πρόεδρου ήρθε μετά από κάποιες ημέρες, όταν με πήρε ο διευθυντής του και δήλωσε σαφέστατα ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να παρέμβει στο έργο των Υπουργών. Αντιλαμβάνεστε ότι όλη αυτή η προσπάθεια, στη φάση που ήταν στο Συμβούλιο Επικρατείας από τις 11 Δεκάτου μέχρι τη δημοσίευσή του, θα ήταν άκαρπη εκ των πραγμάτων. Υπάρχουν όμως μερικά πράγματα που στη διαβούλευση δεν κατατέθηκαν. Και η διαβούλευση όταν έγινε με το Open Go της κυρίας Μπιμπίλου, στάλθηκαν 2.500 email, μεγάλος αριθμός και πρωτοφανής πίεση προς το ΙΤΕΚΑ, αλλά δυστυχώς δεν ελήφθησαν υπόψη. Θέλω να επισημάνω μερικά από τα σημεία στη συνέχεια, τα οποία αφορούν ειδικά τους λόγους που πρέπει να αντιδράσουμε και θα παρακαλέσω τη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία παρευρίσκεται δίπλα μας, να διαβάσει μερικά σημεία που αφορούν τόσο τη ζώνη Α, τη ζώνη Β και τη ζώνη Γ και κάποιους περιορισμούς. Παρακαλώ, κυρία Βίχου, αν έχετε την καλοσύνη, να μας τα διαβάσετε, ακούστε τα με προσοχή και στη συνέχεια θα επισημάνω τα υπόλοιπα. Ζώνη Α. Απόλυτη προστασία της φύσης και των μνημείων. Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή απόλυτης προστασίας της φύσης με στόχο την απόλυτη προστασία των οικοτόπων, των ειδών Λωρίδας και Πανίδας και την οικολογικά συμβατή ανάπτυξη των ιδιαίτερων και ιστορικών χαρακτηριστικών του ενητού. Στη ζώνη Α επιτρέπονται μόνο χρήσεις που είναι συμβατές ή κρίνονται απαραίτητες για τις ανάγκες προστασίας της περιοχής, όπως έργα την πλημμυρικής προστασίας, πυροσβεστική γκρουνή, εργασίες δασικής διαχείρισης, χάραξη μονοπατιών και ποδηλατικών διαδρομών. Επιτρέπονται ήπιες ανασχετικές παρεμβάσεις σε ρέματα. Η οργάνωση της ζώνης Α, οι πορείες των πεζών, τα σημεία υπαίθρης αναψυχής, οι θέσεις θέας και παρατήρησης της ορνηθοπανίδας, ο τρόπος ανάδειξης των αξιόλογων φυσικών και ιστορικών στοιχείων, η είσοδη στη ζώνη, η οργάνωση πυλών εισόδου και ο τρόπος σύνδεσής τους με τον αστικό ιστό καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από ειδική μελέτη που εγκρίνεται από την Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού του ΟΣΑ. Μετά από γνωμοδότηση των αρμόδιων υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Εντός της ζώνης Α, απαγορεύεται κάθε είδους δόμηση. Για τα υπάρχοντα μνημεία και νομίμως υφιστάμενα χτίσματα, επιτρέπεται η διενέργεια επισκευαστικών και αναστηλωτικών εργασιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις χωρίς καμία οικοδομική επέκταση. Οριοθετείται ως ζώνη Α η έκταση, η οποία καταλαμβάνει πλάτος 50 μέτρων εκατέρωθεν του άξονα των σημαντικότερων γεμάτων του ορεινού όγκου, όπως απεικονίζονται στα σχετικά διαγράμματα του άρθρου 2 του παρόντος. Το όριο αυτό προσαρμόζεται αυτομάτως επί του οριοθετούμενου ορίου κάθε φορά που δημοσιεύεται σε ΠΕΚ η κατανόμη οριοθέτηση των ρευμάτων αυτών. Εντός της ζώνης Α επιτρέπεται η κατασκευή και τοποθέτηση ιστών για τη συγκέντρωση των εγκαταστάσεων κεραίων ραδιοφωνίας τηλεόρασης,
και του συνοδευτικού εξοπλισμού τους με στόχο την απομάκρυνση των υφιστάμενων κεραιών. Το είδος, ο αριθμός και η κατάλληλη από άποψη προστασίας του περιβάλλοντος και ασφάλειας των κτήσεων θέση των νέων ιστών καθορίζεται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, μετά από επώνυμες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σύγχρονες διατάξεις της νομοθεσίας περί τηλεπικοινωνιών. Ζώνη Β. Περιφερειακή ζώνη προστασίας. Καθορίζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης, εκπαίδευσης και υπαίθριας αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού. Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπεται η γεωργία, η ενέργευση γεωργικών αποθηκών, εκπαιδευτηρίων, δημοσίων και ιδιωτικών, δομημένων με τις αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, και η δημιουργία υπαίθριων χώρων αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού με τους απόλυτους όρους. Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας για τις χρήσεις της εκπαίδευσης ορίζεται 40 στρέμματα, αποκλειωμένων των παρεκκλήσεων αρτιότητας. Ο μέγιστος συντελεστής δόμησης των γηπέδων ορίζεται σε 0,2 και το ποσοστό κάλυψης σε 15%. Τουλάχιστον το 50% του γηπέδου επιβάλλεται να καλύπτεται με ψηλό πράσινο. Άνω των 3.000 τετραγωνικών μέτρων απαιτείται διάσπαση του όγκου των κτηρίων. Οι εγκαταστάσεις εκπαίδευσης που περιλαμβάνονται στο εκάστοτε πενταετές πρόγραμμα του ΟΣΚ στις περιοχές εκτός ζώνης Α δομούνται με την προϋπόθεση έγκρισης τοπικού ρηματολογικού κατά τη διατάξη του Α26 του 1337-83, όπως ισχύει με όποιο επιβαδόν απαιτείται για τη χρήση αυτή χωρίς την επέτειση αρτιότητας των 40 στρεμμάτων. Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας για την ενέγερση εκτισμάτων που εξυπηρετούν τις χρήσεις γεωργίας, αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής, ορίζονται τα 20 στρέμματα, αποκλειωμένα των παρεκκλήσεων της αρτιότητας. Η μέγιστη επιφάνεια των κτηρίων ανάρτιο γήπεδο ορίζεται σε γεωργικής αποθήκης 30 τετραγωνικά μέτρα, βοηθητικών χώρων αθλητισμού, πολιτισμού και αναψυχής 30 τετραγωνικά μέτρα. Εντός των ορίων της ζώνης Β, στις ανατολικές υπόρειες του Ιμητού, στους Δήμους Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, επιτρέπεται η δημιουργία ενός δημοτικού βιοκλιματικού κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ανά Δήμο, με τους εξής όρους. Μέγιστη επιφάνεια 150 τετραγωνικά μέτρα σε οικόπεδο ελάχιστης έκθεσης 10 στρέμματα, μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 3,5 μέτρα. Πάνω από το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι δυνατή κατασκευή στέγης με κεραμίδια, το ύψος της οποίας δεν επιτρέπεται να εκτεθεί τα 2 μέτρα. Η διαμόρφωση χώρων υπαίθριας αναψυχής ανεξαρτήτως του χαρακτήρα της έκθεσης διέπεται από τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΤΑΔΙ. Από τα επιτρεπόμενα έργα και εργασίες της ανωτέρα απόφασης εξαιρούνται οι περιπτώσεις 9 και 15, καλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Ζώνη Γ, αρχαιολογικής προστασίας. Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή προστασίας αρχαιολογικών χώρων. Εντός της ζώνης Γ επιτρέπεται γεωργική χρήση και ανέγερση γεωργικών αποθηκών εμβαδού ως 30 τετραγωνικών μέτρων κατά τις διατάξεις αρχαιολογικής νομοθεσίας. Ως ελάχιστο εμβαδόν αρτιότητας για την ανέγερση γεωργικών αποθηκών ορίζονται τα 20 στρέμματα. Ζώνη Δ, μετροπολιτικά πάρκα Αρχουδί και Ηλυσίων, καθορίζεται ως περιοχή σύνδεσης του ορεινού οικοσυστήματος με την πόλη, εντός της οποίας συμβρίονται το Μητροπολιτικό Πάρκο Αρχουδί και το Μητροπολιτικό Πάρκο Ηλυσίων, σύμφωνα με τους όρους που εξειδικεύονται στο άρθρο 4 του παρόντος. Και ζώνη Ε, ειδικές χρήσεις, εντός αυτής είναι δυνατή η λειτουργία υφιστάμενων κημητηρίων με την προϋπόθεση της στήρησης της περινοκροταφείου ειδικότερης νομοθεσίας. Διηγού, θέλω να καλωσορίσω τους περιφερειακούς συμβούλους που ήρθαν τώρα, την κυρία Φεντούλη, τη Δέσποινα και τον κύριο Σμέρο, τον Γιώργο. Ο κύριος Δήμαρχος. Πέρα από αυτά τα οποία καθορίζονται στις τρεις ζώνες, υπάρχουν κάποιες διατάξεις που, αν τις προσέξετε, είναι ουσιαστικές και αφορούν την πλειοψηφία των ιδιοκτησιών που βρίσκονται στην ανατολική πλευρά. Εμείς είμαστε μια μειοψηφία στην Ανατολική Αττική και έχουμε ένα επικοινωνιακό πρόβλημα. Όταν μιλάμε πάντοτε, θεωρούν ότι μιλάμε από την άποψη του καταπατητή. Ουδέποτε υπήρξε η έννοια της καταπάτησης από την πλευρά, την ανατολική πλευρά του Ημιτού. Στην περιοχή μας υπάρχουν χωτζέτια, τα έχω εδώ και μπορώ να σας τα δείξω. Είναι εδώ όλα, ορίστε, τα οποία επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ιδιοκτησιών. Όσο αφορά τις δασικές εκτάσεις,
θέλουμε να τις διασφαλίσουμε. Η πρόταση που είχε γίνει με την προηγούμενη σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν να συμπεριληφθούν όλες οι δασικές εκτάσεις στη ζώνη Α και να ελαφρυνθεί κατά κάποιο τρόπο η ζώνη Β. Αυτό το επικοινωνιακό έλλειμμα που έχουμε με τη δυτική πλευρά του Ημιτού, που έχει φτάσει στο μέσο ύψος του βουνού από τη δυτική πλευρά και τη βόρειο-δυτική, έτσι, ειδικά στην νότιο-δυτική πλευρά, έχει φτάσει στην κορυφογραμμή. Δεν μπορούμε να διανοηθούμε γιατί αυτοί μας βλέπουν ότι εμείς πάμε να καταπατήσουμε τον Ημιτό. Είπαμε, από τη δυτική πλευρά, στο μέσο ύψος της πλαγιάς του Ημιτού, έχουν φτάσει τα σχέδια πόλης. Έχουν να κάνουν από εκεί και πέρα με δημόσιες δασικές εκτάσεις. Στην ανατολική πλευρά, όχι μόνο περνάει την Κοροπίου Βάρης το διάταγμα του Ημιτού, που στο συγκεκριμένο σημείο του Λόφου της Άνοιξης δεν υφίσταται συνέχεια του ορεινού όμπου, αλλά έχει συμπεριλάβει τεράστιες αγροτικές εκτάσεις που δεν έχουν καμία σχέση με τον ορεινό όμπο του Ημιτού. Ποτέ δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν αυτό. Για μας υπάρχουν οικισμοί, όπως ο οικισμός της Άνοιξης στο Κίτσι και το Κίτσι, τα οποία θίγονται από τη δέσμευση της οριοθέτησης του Ημιτού, της Β' ζώνης. Πρώην Β' ζώνη, τώρα έχουμε Γ' ζώνη. Θίγεται η Σκάρπεζα, θίγεται η περιοχή της Βίλιζας. Αλλά θεωρώ, για αυτές τις περιοχές που υφίστανται πριν από το Προεδρικό Διάταγμα, το 544 Δέλτα του 78, ότι υπάρχει σαφής δικαιολογία για προϋφιστάμενους οικισμούς. Αντίστοιχα, τέτοιοι οικισμοί υπάρχουν και στο Δήμο Παιανία, στο Προσίλιο. Δεν ξέρω να με διορθώσει και ο Δήμαρχος αν υπάρχει άλλη περιοχή. Και το χαίρωμα της Βάρης. Συγκεκριμένα το χαίρωμα της Βάρης, με τις πολεοδομικές μελέτες οι οποίες είχαν ανατεθεί το 1984, αφορούσαν πολεοδομήσεις της περιοχής. Και αντιλήφθηκαν μετά από 4-5 χρόνια ότι δεν μπορεί να πολεοδομηθεί η περιοχή γιατί βρίσκεται μέσα στο διάδρομο Ημιτού. Προσέξτε όμως μερικά πονηρά σημεία που υπάρχουν εδώ στο συγκεκριμένο διάταγμα και τα οποία πρέπει να γνωρίζετε. Όπως αναγνώστηκε προηγουμένως από την κυρία Βίκου, γράφει η είσοδη στη ζώνη, την Α ζώνη, η οργάνωση των πυλών εισόδου και ο τρόπος σύνδεσής τους με τον αστικό ιστό καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Η Α ζώνη έχει κατέβει κατά 3.000 στρέμματα εις βάρος της προηγούμενης Β' ζώνης. Και μιλάμε για εκτάσεις καλλιεργήσιμες. Δηλαδή θα μας απαγορεύσουν την προσέγγιση στην ιδιοκτησία μας. Αλλά και όπως αποφαίνεται το άρθρο το συγκεκριμένο που αφορά τη Β' ζώνη και σε αυτήν αναφέρεται γεωργική χρήση, στην Α' ζώνη εμέσως πλην σαφώς το αποκλείει. Δηλαδή θα παρατήσουμε τις καλλιέργειές μας σε αυτές τις παιδινές εκτάσεις για να δασωθούν. Προσέξτε και κάτι άλλο. Η μόνη εξαίρεση που γίνεται είναι όταν αφορά σχολεία που είναι στο πενταετές πρόγραμμα του ΟΣ να γίνεται τοπικό ρημοτομικό. Όταν μιλούσαμε ότι οι μελέτες, τα έργα και η διαχείριση του φορέα πρέπει να ανήκει στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, παρακάμφθηκε αυτό και έχουν υπησέλθει κάποιες μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες θέλουν να αντλήσουν πόρους για να διαχειριστούν, λέει, σωστά εντός εισαγωγικών των ημιτών. Εμείς εδώ και αυτό το λόγο είμαστε και ο πρώτος και ο δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης. Σε εμάς ανήκει αυτό το βουνό. Είναι το σπίτι μας. Το έχουμε δηλώσει χρόνια τώρα. Και έρχονται τώρα και μας λένε ότι βάσει των διατάξεων τάδε-τάδε και έως τη σύσταση του ανωτέρου φορέα για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 ετών, αρμόδιος φορέας διαχείριση των ζωνών αυτών θα είναι ο οργανισμός Αθήνας. Έμεσα θέλουν να τον παραδώσουν κάπου αλλού. Ακούστε και κάτι άλλο τραγικό που αφορά την οικονομία της χώρας. Στις ζώνες Δέλτα, εκεί στο Βουδί, λέει το κτίριο του Ολυμπιακού Κέντρου Μπάντμιγκτον
στο πυρήνα του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδί κατεδαφίζεται μετά τη λήξη της τρέχουσας σύμβασης μίσθωσης που έχει. Μα αν είναι δυνατόν τα χρήματα του ελληνικού λαού να γίνουν μπάζα. Το άλλο το χειρότερο. Από τη δημοσίευση του παρόντος στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, οι αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, δηλαδή αυτές πλέον που υπάγονται στους Δήμους, μας δείχνει εμάς το μπαλάκι, οι διευθύνσεις δασών Ανατολικής Αττικής και Περιβάλλοντος και χωρικού σχεδιασμού αποκεντρωμένης διοίκησης Αττικής, συντάσσουν από κοινού κατάλογο όλων των κτισμάτων, των περιφράξεων και των αφαιρέτων εργασιών που έχουν εκτελεστεί και βρίσκονται εντός των ζωνών Α, Β, Γ και Ε. Εμάς μας αφορούν οι τρεις πρώτες. Επίσης, στη ζώνη Δέλτα Κουδί καταγράφονται τα κτίσματα που έχουν κατασκευαστεί καθ' υπέρβαση του ποσοστού που καθορίζει το Α1 του νόμου του 77, όπως ισχύει σήμερα. Δηλαδή, θα μας κάνουν εμάς ρουφιάνους να πάμε να δούμε γιατί πολύ σωστά ο κάθε ιδιοκτήτης για να διασφαλίσει την ιδιοκτησία του περιέφραξε την ιδιοκτησία του και ήταν γεωργική καλλιέργεια, λέει να τον καταγράψουμε σαν αυθαίρετο ότι πάει να καταπατήσει. Μα είναι δυνατόν να συμβούν αυτά τα πράγματα? Εδώ μιλάμε για παραλογισμούς. Και ακούστε παρακάτω. Στο άρθρο 7 στις μεταβατικές διατάξεις για τις εγκαταστάσεις υγείας, περίθαψης, αθλητισμού, πολιτισμού και κοινωνικής πρόνοιας εντός της ζώνης Β του από 31.878 Προεδρικού Διατάγματος, αυτό που σας έλεγα το 544 βέβαια, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων κατά τις διατάξεις του άρθρου 4 του 1650 του 86, φορά περιβαλλοντικής μελέτης αυτού, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του νόμου 3010 του 2002, έως την έναρξη ισχύως του παρόντος, καθώς και για τις εγκαταστάσεις εκπαίδευσης μπορεί να ζητηθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία η έκδοση οικοδομικής άδειας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, εφόσον έχουν εξασφαλιστεί οι παρακάτω προϋποθέσεις. Τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού από το αρμόδιο δασαρχείο, έτσι, έγκριση των αρμοδίων αρχαιολογικών υπηρεσιών, έγκριση καταλληλότητας του γηπέδου και θεώρηση αρχιτεκτονικής μελέτης από τον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, εφόσον απαιτείται, και υποδομική άδεια να εκδίδεται το αργότερο εντός 9 μηνών χωρίς δυνατότητα αναθεώρησης. Επίσης μιλάει για τα λατομεία, τα κείμενα εντός των ζωνών προστασίας χαρακτηρίζονται ως ανενεργά, επιβάλλεται μόνο η αποκατάσταση δίχως εξόρυξη βάσει της κείμενης νομοθεσίας και η απομάκρυση όλων των εγκαταστάσεων παραγωγής προϊόντων. Τα λατομεία αυτά οφείλουν να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος εντός 3 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Στις άλλες διατάξεις, έχουν προσθέσει και κάτι που αφορά τα σπορ. Και εμείς εδώ πολύ καλά ξέρουμε ότι υπάρχει ένας κυνηγετικός σύλλογος που απαριθμεί πλέον των 4.000, μπορεί να είναι περίπου 4.500 που τα μέλη του, και ο οποίος έχει αποδείξει έμπρακτα τόσο την οικολογική του συνείδηση με πράξεις προστασίας της ορνηθοπανίδας και της χλωρίδας της περιοχής. Αυτή τη στιγμή ο κυνηγετικός σύλλογος έχει ένα πυροφυλάκιο στην είσοδο του Ημιτού, μπαίνοντας στο ΣΕΣ. Οι άνθρωποι αυτοί αγαπάνε το περιβάλλον, το προστατεύουν το περιβάλλον και γνωρίζετε όλοι σας ότι όταν ξεκινάει το κυνήγι σταματάνε οι φωτιές. Γιατί πραγματικά είναι οι άνθρωποι που αγαπούν το δάσος. Αυτούς τους ανθρώπους με όλα αυτά που θα ακούσετε παρακάτω προσπαθούν να τους απομακρύνουν. Όλα τα δάση συντηρούνται από αυτές τις διεργασίες, τις ανθρώπινες διεργασίες που έχουν να κάνουν με το δασικό πλούτο και την εκμετάλλευσή του. Εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε και παραδείγματα για το δάσος Αμφίκλειας που πήγα να το βάλω σε μία γυάλα και μαράζωσε. Και επιτέλους το κατάλαβα. Αν θέλουν να κάνουν το ίδιο και στον Ημιτό, ακούστε τι σκέφτονται.
σκέφτονται να καταργήσουν τη θύρα. Στον Ημιτό δεν κυνηγάνε, στις παιδινές εκτάσεις. Η ζώνη Β είναι αυτή που προσφέρεται για κυνήγι, εκεί που είναι οι καλλιέργειες. Τι σχέση έχει η ζώνη Α με τη ζώνη Β? Στη δυτική πλευρά του Ημιτού απαγορεύεται το κυνήγι. Έτσι δεν είναι? Εσείς ξέρετε ότι είναι ελάχιστα τα είδη τα οποία μπορεί να κυνηγήσετε, γιατί την περίοδο που επιτρέπεται το κυνήγι δεν γίνεται αποδημία πτηνών. Ειδικά για τον Ημιτό, για τα είδη του Ημιτού. Και εσείς οι ίδιοι φροντίζετε για τη διατροφή τους, σπέρνοντας εκτάσεις εκεί για να έχουν τόσο τροφή αλλά και άλλο τόσο νερό. Σαφώς. Την περασμένη Τρίτη είχαμε συνάντηση με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας, τον κύριο Παπαδόδημα, εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας. Συζητήσαμε τα θέματα. Οι άνθρωποι είναι προβληματισμένοι γενικότερα με τη στάση του Οργανισμού Αθήνας και του ΙΠΚΑ. Και για όλα αυτά, για όλη αυτή την αδικία που επικρατεί, κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση για να δείξουμε τόσο τη διαμαρτυρία μας, αλλά και να φτάσουμε στο πρακτέο. Ποιο είναι το πρακτέο? Γεωρατέα, να αρχίσουμε την αρχή οδό. Επειδή συζητήθηκε παλιότερα σε αυτή την αίθουσα, τόσο σε συγκέντρωση του Δήμου με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, όσο σε συγκέντρωση του Κυνηγετικού Συλλόγου, όσο και στις άλλες συγκεντρώσεις που έγιναν, και προτείναν και ο Μιλών πρότεινε το κλείσιμο των δρόμων, δεν υπήρχαν κανάλια. Δεν υπήρχε δημοσιότητα. Δεν πάτησε κανένας. Κάναμε ένα κλείσιμο συμβολικό για 3/4 μία ώρα της Κοροπίου Βάρης. Παρευρεθήκαμε εκεί. Παρευρέθηκαν όλοι οι άνθρωποι που είχαν χτίσματα κατοικίας. Γιατί τότε το σχέδιο μιλούσε για απομάκρυση όλων των μη συμβατών χρήσεων. Δηλαδή θα δημιουργόταν κοινωνικό πρόβλημα από την κατεδάφιση των κτισμάτων επειδή είχαν άλλη χρήση. Μπορεί να μας διαβεβαιώσει επίσημα το κράτος όταν είχε λάθος περασμένες τις ζώνες του Ημιτού στους χάρτες και εξέτειδε κανονικά άδειες κατοικίας που ενώ ήταν στο διάταγμα Ημιτού, η ίδια η πολεοδομία είχε τους λάθος χάρτες. Υπάρχουν συνάδελφοι εδώ που το επιβεβαιώνουν. Ο κύριος Μιχάλης Παραράς. Το γνωρίζει πολύ καλά. Αυτά τι θα γίνει? Το πρακτέο για μας στο σημείο που φτάσαμε και με την εξάρτηση αυτών των μέσων πίεσης που είχαμε τόσο στο Συμβούλιο Επικρατείας όσο και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που σας αναφέρθηκα έχει να κάνει με νομικές διαδικασίες. Από εδώ και πέρα, από τη δημοσίευση του παρόντος η οποία είναι στις 16/6 του 2011, υπάρχουν 60 μέρες που μπορούν να γίνουν προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Εμείς σαν Δήμος, όπως και στις άλλες περιπτώσεις που από κοινού αφορούσαν και άλλους Δήμους, όπως είπε και προηγούμενα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Πέλλας, για τα σταθμιστικά του ελληνικού. Κινητοποιήθηκαμε άμεσα και ήδη έχουμε προσφύγει νομικά. Αυτό θα κάνουμε και τώρα. Είναι δεδομένο ότι ο Δήμος ο δικός μας και έχοντας τη συγκατάθεση και του Δήμου της Παιανίας, ο κ. Δάβαρης είναι εδώ παρόν και θέλω να τα επιβεβαιώσει αμέσως μετά, θα προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας και αν χρειαστεί στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρώπης, στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. Από εκεί και πέρα, συμπτωματικά η σύνθεση αυτή που είμαστε παρόντες όλοι από ό,τι βλέπω και είχαμε την πρωτοβουλία να συγκαλέσουμε εμείς σαν συμπολίτευση, ο Μιλών, ο κύριος Πέλλας και ο κύριος Γρίβας είναι μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα και από την αντιπολίτευση είναι ο κύριος Γκίγκας και ο κύριος Ντούνης, είναι παρόντες και αυτοί, σαν Επιτροπή Αγώνα περιμένουμε προτάσεις προς την Επιτροπή για τους υπόλοιπους τρόπους αγώνα που θα θεωρήσουμε λογικούς, θα τους αξιολογήσουμε και εδώ είμαστε, σε αυτή την αίθουσα, πάλι θα αποφασίσουμε για κάτι τέτοιο.
Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι όλοι οι ιδιοκτήτες οι οποίοι θίγονται πρέπει και αυτοί να κάνουν προσφυγές. Προσφυγές γιατί δημεύονται οι περιουσίες τους. Απαγορεύεται στις περιουσίες που βρίσκονται μέσα στη ζώνη Α, αν καταλάβατε, να έχεις την αμεσότητα προσέγγισης. Θα μας βγάλουν στο τέλος έξω από τις ιδιοκτησίες. Και φανταστείτε ότι ένα διάταγμα προστασίας για να μπορέσει να φτιαχτεί και να καλύπτει πραγματικά τους λόγους προστασίας πρέπει να έχει εγκεκριμένη περιβαλλοντική μελέτη που θα αφορά όχι μόνο την ορνηθοπανίδα αλλά και τη χλωρίδα της περιοχής. Θα αφορά και όλους τους άλλους παράγοντες, τους οικονομικούς, τους κοινωνικούς που αφορούν την περιοχή. Εδώ είναι το ατόπιμα και αυτά που έγιναν στη διαβούλευση, την υποτίμηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης κράτους και πολίτη. Γιατί όλο αυτό το διάστημα της διαβούλευσης υποτιμήθηκε αυτή η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολίτη. Μισό λεπτό. Να πω κάτι και να γίνει μια τοποθέτηση. Να το διαβάσουμε τώρα. Για τις κρυστάμενες καταστάσεις. Για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις ισχύουν τα παρακάτω. Τα νομίμως υφιστάμενα κτίρια και εγκαταστάσεις κατοικίας, διδακτηρίων, νοσοκομείων, θεραπευτηρίων, ορφανοτροφείων, ασύλων, αναψυχής, αθλητισμού, πολιτιστικών εκδηλώσεων, ιερών μονών, κεραίων τηλεφωνίας, ναών και νεκροταφείων, των οποίων η χρήση δεν επιτρέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, είναι δυνατόν να παραμένουν στα γήπεδα στα οποία βρίσκονται και να υφίστανται επισκευαστικές παρεμβάσεις χωρίς καμία δυνατότητα επεκτάσεως. Ευχαριστούμε την κυρία Βίγου. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω αν υπάρχουν τοποθετήσεις που πιστεύω ότι υπάρχουν και νομίζω ότι πρέπει να πάρετε το λόγο να μας βοηθήσετε κι εσείς με τις θέσεις σας, γιατί είναι πολύτιμη η προσφορά σας εδώ στο λόγο και βασικά πάνω απ' όλα αυτό που θέλουμε είναι η τοποθέτηση να είναι χρήσιμη για τις δικές μας αποφάσεις και τι μένει και νέστη για το χρονικό διάστημα και τι ακριβώς θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα ήθελα πρώτα να δώσουμε το λόγο στους. Να βάλουμε μια ιεραρχία στα πράγματα, επειδή πρέπει να μιλήσει και να τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος της Παιανίας σχετικά με το θέμα, αμέσως μετά κατά σειρά οι κύριοι βουλευτές της περιοχής, πρώην δήμαρχοι, εκπρόσωποι, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, αν χρειαστεί, εκπρόσωποι των φορέων που παρευρίσκονται κατά σειρά και θα φτιάξουμε μια λίστα ομιλητών. Και θα παρακαλέσω να γίνει η λίστα ομιλητών από τώρα για να μην υπάρξει καμία παρεξήγηση, εκτός αν θέλετε τώρα να πείτε κάτι επί της διαδικασίας. Μόνο αυτό. Ερωτήσεις και τέτοια θα γίνουν μετά ή τοποθετήσεις θα γίνουν μετά. Θα παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο της Παιανίας να τοποθετηθεί και αν θέλει από το πάνελ ο κύριος Κρύβας να κάνει κάποια τοποθέτηση. Αμέσως μετά οι βουλευτές μας. Εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι αλήθεια ότι έχουμε ιτηθεί. Παρόλες τις προσπάθειες, παρόλους τους αγώνες που γίνανε όλα αυτά τα χρόνια και εγώ δεν ξεχωρίζω προηγούμενους και σημερινούς, είμαστε όλοι μαζί και θέλοντας να αποκαταστήσω και κάπως τη σχέση με τους πολιτικούς, μπορώ να σας πω ότι ανεπάρκειες φορές βρεθήκαμε οι 12 βουλευτές τόσο στην Παιανία όσο και στο Κοροφή για να συζητήσουμε αυτό το θέμα και είμαστε όλοι μαζί και όλοι αλληλέγγυοι. Πολλές φορές βέβαια στις συγκεντρώσεις δεν ήταν όλοι, αλλά αυτό συμβαίνει λόγω συγκυριών. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω ότι δεν μπορούσαμε να πείσουμε ή δεν θέλαμε να πιστούμε ότι αυτή η περιοχή η δικιά μας δεν έχει καμία σχέση με τη δυτική. Και δεν έχει καμία σχέση γιατί η ανατολική πλευρά του Ημιτού, η οποία για αυτήν σήμερα ασχολιόμαστε, έζησε αυτά τα δύο χωριά, την Παιανία και το Κοροπή, για 300 χρόνια.
και τάζησε την εποχή που εγκατασταθήκαμε εδώ πέρα, όταν ο κάμπος στο Μεσογείο ήταν Βελανιδιές και Πεύκα. Μέχρι να ανοίξει ο κάμπος, αυτή η περιοχή μας έζησε. Και αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν ή δεν θέλουν να το καταλάβουν και γι' αυτό το λόγο δεν μας ακούσαν. Και μάλιστα έγινε και ακόμα χειρότερο όταν έγινε υπουργός ακτιβιστής, ο οποίος δεν μπορεί να είναι υφάλιος και δεν μπορεί να λειτουργήσει πολιτικά και να σκύψει και να ακούσει την ιστορία και τα δίκαιά μας και να κατεβάσει και να φέρει τελικά ένα νόμο ο οποίος είναι απαράδεκτος και παράλογος. Μιλάμε για την περιβολή. Αυτό που πρέπει να βγάλουμε από πάνω μας, και επειδή φτάσαμε στο πάτο, καταρχήν είναι αυτό που μας λένε ότι είμαστε καταπατητές. Κάτσους μωρά τους καταπατητές. Υπήρχαν από εδώ άνθρωποι, ο Βασίλης ο οικονόμος, ο οποίος είχε πάρει μια ομάδα και είχε πάρει στον υπουργό. Το είχες πει. Λέει, από τι τους έφερε τους καταπατητές. Το ίδιο συνέβη και με άλλους βουλευτές της περιοχής μας. Το ίδιο συνέβη και με εμάς. Και γι' αυτό βλέπετε αυτό εδώ το παράξενο και παράλογο. Η ανατολική πλευρά, η δικιά μας, Παιανία, Κοροπή και κάτω, είναι όλο ευθείες. Παράλογα. Η δυτική πλευρά βλέπετε ότι είναι μέα. Το ίδιο συνέβη και τώρα με την οροθέτηση των ζωνών της Πάρκας, όπου γέμισε μέα. Και είχα την ευτυχία να ήμουν εγώ στον Οργανισμό Αθήνας τότε, αυτή την περίοδο για τρία χρόνια. Και σου λέω, παιδιά, γιατί σε εμάς έτσι. Λέει, τότε δεν είχαμε τα μέσα. Και αρχίσαμε, τραβάγαμε ευθείες και πιο πάρει ο χάρος. Έπιασε δηλαδή από το δασικό το γλυκό νερό και ήρθε στις ευθείες αυτές που βλέπετε και πήρε ό,τι βρήκε. Και δεν είχαμε τα μέσα τότε. Και σήμερα που τα έχουμε, γιατί δεν το πιάσαμε. Γιατί δεν αποκαθιστούμε τη δικαιοσύνη. Λέει δεν δέχεται το Συμβούλιο Επικρατείας. Δυστυχώς το Συμβούλιο Επικρατείας όντως είναι ένα πρόβλημα. Και εκεί είναι που θα προσφύγουμε και τώρα. Πάλι. Παράξενα, παράλογα, κάναμε προτάσεις συγκεκριμένες όλα αυτά τα χρόνια, αγωνιζόμενοι, οι οποίες πέφτανε στο κενό σαν να μην μας ακούγαν, σαν να μην μας βλέπαν. Όταν τους προτείναμε περιοχές οι οποίες είναι δασικές να τις εντάξουν στη ζώνη Μητού που είναι έξω και να μας αφήσουν τις καλλιεργήσιμες ή να μας αφήσουν, δεν το δεχόταν, ή να μας αφήσουν τις περιοχές που έχουν αναπτυχθεί οικισμοί για να μας επιτρέψουν να χειριστούμε εμείς τα προβλήματα της πόλης μας, να μας επιτρέψουν να χειριστούμε εμείς τη δικαιοσύνη και την αποκατάσταση των δημοτών μας. Δεν το κάνουμε. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να νοικοκυρέψουμε την περιοχή. Να μην μπορούμε να εντάξουμε το σχέδιο. Αυτούς τους ανθρώπους που έχουν χτίσει εδώ και 30-40 χρόνια, να τους έχουμε όμοιρους μια ζωή. Να μην μπορούν να έχουν ούτε κοινόχρηστα, ούτε εκκλησία, ούτε σχολείο, ούτε τίποτα. Να είναι σε ένα γκέτο. Όπου ο ένας θα τραβάει το σκηνή για τον άλλο. Δεν θα πω άλλα. Θα πω μόνο αν έγινε στο ανάλυση επιστατωμένη, θα πω μόνο ότι εδώ που φτάσαμε πρέπει να προσφύγουμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ήδη έχω ξεκινήσει ενέργειες για να βρούμε νομική υποστήριξη, η οποία θα έχει και πολιτική χρειά, ούτως ώστε να τα καταφέρουμε. Και επειδή το δίκαιο είναι με το μέρος μας, εγώ νομίζω ότι αν προσπαθήσουμε ακόμα λίγο, νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, να είσαστε έτοιμοι, εμείς και για κινητοποιήσεις δύσκολες είμαστε έτοιμοι, αρκεί αυτό που θα κάνουμε να πιάσει τόπο. Τελειώνοντας, ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρωτοβουλία που πήρατε, Δημήτρη και την Επιτροπή, και αν χρειαστεί να κάνουμε και στην Παιανία μια ίδια ή να προχωρήσουμε σε δυναμικές κινητοποιήσεις εκτός από τις νομικές. Σας ευχαριστώ πολύ. Παιανίας γλυκό νερό τον κύριο Δάβαρη. Ο λόγος είναι στους βουλευτές. Ο κύριος Βλάχος, παρακαλώ, έχει τον λόγο. Συνεχίζοντας από εδώ που σταμάτησε κύριε Στήριο, ο Δήμαρχος Παιανίας,
Δηλαδή από το προεδρικό διάταγμα που για πρώτη φορά ήρθε να προστατεύσει τον Ημιτό το 1978, τότε πράγματι με προστευμένη διαδικασία τραβήθηκαν ευθείες γραμμές δεσμεύοντας περιοχές της ευρύτερης περιοχής Ημιτού. Τότε είπαν ότι δεν υπήρχαν τα μέσα, δεν μπορούσε να γίνει ελληνική επεξεργασία. Όμως ο τότε υπουργός που είχε την πρωτοβουλία, ο κύριος Μάνος, δεσμεύτηκε ότι το επόμενο διάστημα, μάλιστα είχε πει χαρακτηριστικά, θα περπατήσω εγώ ο ίδιος την γραμμή προσδιορισμού προστασίας του Ημιτού για να δούμε πού υπάρχουν αδικίες, ούτως ώστε το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, αυτές να αποκατασταθούν. Δυστυχώς όμως αυτές οι αδικίες που και ο ίδιος που είχε την πρωτοβουλία παραδέχτηκε, δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ. Η ενημέρωση που έγινε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Κιούση, και όσα πρόσθεσε ο κύριος Δάβαρης είναι σωστά. Είναι περίπου η σωστή ενημέρωση. Το κυριότερο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς, επειδή μιλάτε για 30 χρόνια, εγώ πριν 30 χρόνια δεν ήμουν και στο Κοροπή, είναι ένα κλίμα που υπάρχει σε βάρος μας γενικότερα για την περιοχή ανατολικά του Ημιτού. Όποτε προσπαθούμε να υψώσουμε φωνή, μας καλούν κάποιοι να απολογηθούμε γιατί στηρίζουμε καταπατητές. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν αναγνωρίζουν συμβόλαια, ιδιοκτησίες, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να δεχτούν όλα τα υπόλοιπα. Το πρόβλημα λοιπόν της περιοχής μας είναι διπλό. Το πρώτο είναι σε ποιον ανήκει, αν δέχονται τα συμβόλαια τα οποία υπάρχουν, τα οποία όπως είπε και ο Δήμαρχος νωρίτερα. Ακριβώς. Εάν δέχονται αυτά, το ένα λοιπόν είναι σε ποιον ανήκει η περιοχή. Κομμάτι-κομμάτι. Και το δεύτερο, τι χαρακτήρα πρέπει να έχει αυτή η περιοχή. Στην προηγουμένη περίπτωση, τώρα συζητάμε για τον χαρακτήρα της περιοχής. Και όπως είπα, στη λογική του 1978, συνεχίστηκε όλο το επόμενο διάστημα και επισουφλιά η προσπάθεια που έγινε και που προσωρινά την μπλοκάραμε ήταν στο πνεύμα γενικότερων απαγορεύσεων και απαξίωση της περιοχής, διότι αυτό είναι απέτηση των οικολόγων. Δεν ξέρω ποιον. Εδώ ξαναμιλήθηκαμε τελευταία φορά, θυμάστε, με πρωτοβουλία του Κοινωνικού Συλλόγου και της Ομοσπονδίας και της Νομοσπονδίας. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε ότι έτσι όπως ακριβώς να μην τα επαναλάβω αυτά από ο Δημήτρης Οκιούσης, τι προσφέρει το κυνήγι στην περιοχή του Ημιτού, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν πάνε να κυνηγήσουν, δεν υπάρχουν και θυράματα, ουσιαστικά είναι προστασία. Προστασία είναι χόμπι, είναι προστασία του Ημιτού. Εγώ με κάθε φορά που είχα τη δυνατότητα, φύγαμε αυτό το θέμα. Όμως είχαμε να αντιμετωπίσουμε στην τελευταία φάση από την κυρία Τιμπίνη, όταν ερχόταν στη Βουλή και το ομολογήσουν και οι άλλοι συνάδελφοι, ένα πνεύμα έφερε συμβούλους αυτούς από την ΠΒΕΦ, οι οποίοι μας αντιμετώπιζαν εμάς, τους δικούς σας εκπροσώπους, που εν πάση περιπτώσει εμείς τελικά τα συμφέροντα της περιοχής μας εκπροσωπούμε και δεν τρεπόμαστε γι' αυτό. Μας έκαναν δακτυλοδεικτούμενους, μας έδιναν φορά σε δημοσιεύματα, είτε σε κανάλια είτε σε εφημερίδες, ότι είμαστε οι εκπρόσωποι των καταπατητών. Και τι δεν ακούσαμε για αυτήν την κερατέα. Ότι θέλαμε να προστατεύσουμε δεν ξέρω τι. Και τελικά δικαιωθήκαμε. Γιατί εμείς ξέρουμε από την αρχή ότι έχουμε δίκιο. Ότι τα πράγματα έτσι θα πάνε. Και εδώ ξέρουμε ότι έχουμε δίκιο. Απλά δεν ακούει κανένας. Εδώ είχαμε στην τελευταία φάση, όπως έλεγα αγαπητοί φίλοι, μια νοοτροπία που έλεγε ότι να απαγορευτεί τώρα η εκτός σχεδίου δόμηση. Αυτό το λέει η κυρία Βρυμπή και οι συνεργάτες της. Και έλεγα, επιτέλους όμως αποφασίστε. Όταν θέλετε να κάνουμε επενδύσεις, όταν καλούμε επενδυτές σε αυτή τη χώρα για να πάρει οικονομική ανάσα ο τόπος, πρέπει να συμφωνήσουν πού θα έρθουν αυτοί οι περίφημοι επενδυτές. Γιατί δεν έρχεται κανένας επενδυτής όταν έχει να αντιμετωπίσει το δασαρχείο, την αρχαιολογία, τα ρεύματα, το ένα, το άλλο. Δεν έρχεται κανένας. Πάει κάπου αλλού. Πολύ πιο εύκολα. Εντός ή εκτός Ελλάδος. Και δυστυχώς πολλές φορές εκτός Ελλάδος. Άρα πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε επενδύσεις στην περιοχή. Θέλουμε να αξιοποιηθεί αυτή η περιοχή. Εάν το θέλουμε, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και να δώσουμε γη προς αξιοποίηση. Θέλουμε να αναπτυχθεί η πόλη του Κοροπίου και της Παιανίας. Προς τα πού θα αναπτυχθεί. Δηλαδή, αύριο το πρωί θα κατατεθούν επεκτάσεις σχεδίων για να υποδεχτούν τον κόσμο που έρχεται και που δουλεύει σε περιοχή.
το αεροδρόμιο φέρει και έναν πληθυσμό. Φέρει κάποιες δραστηριότητες. Φέρει κάποιους μόνιμους κατοίκους. Πού θα πάνε αυτοί? Θα γίνομαι κυψέλη με τις πολυκατοικίες ή θα επεκτείνομαι τις πόλεις μας? Σε αυτά τα ερωτήματα λοιπόν δεν απαντάει κανένας και όταν η κουβέντα σοβαρεύει, κάπου εκεί τη σταματούν. Σήμερα έχουμε μπει σε μια περιπέτεια. Αναμφίβολα. Ο μόνος δρόμος που υπάρχει, συμφωνώ κι εγώ, είναι αυτό που είπαν οι κύριοι δήμαρχοι, να γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας και να γίνει προσφυγή και από τους ιδιώτες που θίγονται. Θα έλεγα όμως, κύριε Δήμαρχε, σε αυτό να υπάρχει ένας συντονισμός για να χρησιμοποιήσουν όλοι όσοι κάνουν προσφυγές, να χρησιμοποιήσουν τα ίδια επιχειρήματα. Μήπως άθελά μας κάποια επιχειρήματα δικηγόρων νομικών αντιστρατεύονται κάποια άλλα. Να είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Θα έλεγα δεύτερο, ότι πρέπει να επικεντρώσουμε τι ακριβώς ζητάμε να αλλάξει από αυτό το προεδρικό διάταγμα. Διότι, εάν ζητάμε να αλλάξουν όλα, δεν θα το πετύχουμε. Πρέπει, για παράδειγμα, να είναι στις προτεραιότητες η αξιοποίηση της αγροτικής γης στη ζώνη Α. Και αυτό πολύ εύκολα μπορεί να αποδειχθεί ότι υπάρχει δηλαδή αγροτική γη, καλλιεργήσιμη γη στη ζώνη Α. Θα πρέπει επίσης με τις προτάσεις που έγιναν και παλιότερα και τώρα ότι κάποιες περιοχές που οικονομούν εκτός είναι όντως δασικές και θα πρέπει να ενταχθούν στη ζώνη προστασίας ημιτού. Γιατί εμείς δεν έχουμε σκοπιμότητα. Εμείς ζούμε εδώ. Εμείς θέλουμε να προστατευτεί ο ημιτός. Αλλά ο ημιτός, όχι η παιδινή περιοχή, όχι η προσαξιοποίηση περιοχή. Αυτές τις μέρες υπάρχει ένα θέμα σε μια διπλανή περιοχή, στην περιοχή της Νέας Μάκρης, όπου βγαίνουν συνεχώς αποφάσεις για να κλείσουν όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν. Γιατί όταν δημιουργήθηκε η Νέα Μάκρη, η πρώτη κάτοικη ήταν αμυγής κατοικία. Με αποτέλεσμα, σήμερα που η ίδια η ζωή απέκτησε να υπάρχει συνεργείο, απέκτησε να υπάρχει φαρμακείο, απέκτησε να υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες για τον κόσμο που ζει εκεί. Για κανέναν άλλο. Αυτό λοιπόν σήμερα δεν το δέχονται. Και έχουν βγει αποφάσεις τώρα, έχουν μαζέψει υπογραφές οι άνθρωποι για να αποδείξουμε τι. Ότι επί της λεωφόρου Μαραθώνος, μιλάμε εκεί, δεν υπάρχει πετελικό κάλος. Γιατί το πετελικό κάλος κατέβηκε κάτω στη Μαραθώνος και απαγορεύεται η δόμηση. Είναι τόσο χοντροκομμένες αδικίες τις οποίες έχουμε να αντικρούσουμε και για τις οποίες δεν έχουμε πολλές φορές συμπαράσταση από τα μέσα. Είπε ο Δήμαρχος νωρίτερα ότι σε κάποιες πρωτοβουλίες που πάρθηκαν δεν υπάρχει κάλυψη. Άρα το γεγονός αποσιωπάται, απομονώνεται στην τοπική κοινωνία του Κοροπίου, σε αυτούς που πιθανότητα εμπορήθηκαν για λίγο από αρχίσουν του δρόμου και μόνο αν πάρουν έκταση όπως την Κερατέα, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαν να αποκρύψουν πια τα γεγονότα, που και πάλι κάποια μέσα τα διαστρέβλωναν τα γεγονότα, δεν τα παρουσίασαν όπως πραγματικά ήταν, ήταν για να επιτεθούν στους κατοίκους, μόνο τότε λοιπόν μπορεί να πάει μια γενικότερη έκταση. Θα έλεγα λοιπόν για να κλείνω. Ο δρόμος της προσφυγής είναι μονόδρομος. Θα πρέπει να τεκμηριωθεί νομικά όσο καλύτερα γίνεται. Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρξει συντονισμός όσων κάνουν προσφυγή και κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνουν όλοι όσοι έχουν συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή. Τρίτον, να υπάρξει η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων που διεκδικούμε από αυτή την περιοχή. Τέταρτον, να ξεκαθαρίσει, και αυτό μπορεί να γίνει με τη βοήθεια τελικά μας των βουλευτών, με τον νέο υπουργό, που εγώ θέλω να πιστεύω ειλικρινά ότι θα έχει άλλη προσέγγιση διαφορετική από εκείνη της κυρίας Μπερμπίλη, για αξιοποίηση της περιοχής, που σημαίνει ότι μπορούμε, κύριε Δήμαρχε, να πάμε με κάποιες προτάσεις αξιοποίησης και σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι το μοντέλο το οποίο προωθείται να πουλάνε οι εντός εισαγωγικών χωριάτες πήρ παρά τις περιουσίες στον ημιτό να τις μαζεύει κάποιος ή κάποιοι μεσίτες για να τις πουλήσουν σε κάποιον που θα έρθει με πολλή ευκολία να αλλάξει τη χρήση και με ένα τοπικό ρημοδημικό να αξιοποιεί την περιουσία που πήρε τσάμπα, αυτό δεν είναι μοντέλο αξιοποίησης και ανάπτυξης. Αυτό θα έλεγα ότι είναι στημένο παιχνίδι
για την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Το παιχνίδι πρέπει να ανοίξει για όλους. Πρώτα απ' όλα για το Δήμο. Να αξιοποιήσει ο Δήμος ό,τι αποφασίζει προς την περιοχή. Δεύτερον, οι ιδιώτες. Ομάδες ιδιωτών. Και μετά βεβαίως και όποιος άλλος καλοδεχόμενος έρθει που θέλει να αγοράσει και να αξιοποιήσει την περιοχή. Αλλά όχι μονόδρομος. Δεν είμαστε αντίθετοι με τις επενδύσεις εμείς. Και σαν κόμμα, αλλά και σαν άτομο το λέω. Αλλά και νομίζω ότι το χρειάζεται η περιοχή. Όμως πρέπει να είναι αξιοποίηση πραγματική στη σωστή κατεύθυνση. Όσον αφορά το θέμα των κυνηγών, πριν και ο Θόδωρος, ο οποίος ασχολείται, αλλά είναι και ο πρόεδρος εδώ, εγώ θα συνεχίσω να λέω αυτό, τα αυτονόητα, τώρα μην κάθε φορά μαζευόμαστε οι φίλοι κυνηγοί, εγώ κυνηγός δεν είμαι, αλλά αγωνίζομαι για τα δικαιώματά τους, τα οποία θεωρώ αυτονόητα, για να μπορέσουν, εν πάση περιπτώσει, να υπάρχουν στον ημιτό, να μην τους κλείσει ο δρόμος, για να μπορούν να προστατεύουν τον ημιτό που απολαμβάνουν όλοι. Και αυτό το οφείλουμε σε μεγάλο βαθμό στους κυνηγούς που ξοδεύουν από την τσέπη τους για να κρατήσουν τον ημιτό ανοιχτό και αξιοποιήσιμο και προσβάσιμο, θα έλεγα, σε όλους εμάς. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει τώρα και πρέπει να ξέρετε ότι αξία στην όποια φωνή υπάρχει από τη μεριά τη δικιά μας. Σωστή φωνή θα πω εγώ. Δίνει η παρουσία του κόσμου, των πολιτών. Αλλιώς κινδυνεύουμε να γίνουμε γραφικοί, να μας απαξιώσουν ότι εξυπηρετούμε τοπικά συμφέροντα, ότι έχουμε τις περίπτωσες πελατειακές σχέσεις που τις θεοποιήσαμε τώρα, ό,τι λοιπόν πούμε είναι πελατειακή σχέση. Και με συμφέρεται πάρα πολύ, εγώ το λέω καθαρά και το συζητάω στα μάτια. Εγώ βγήκα βουλευτής από την περιοχή. Τα συμφέροντα της περιοχής μου θα εκπροσωπώ. Και όποιοι θέλουν με βαράνε. Είναι ξεκάθαρη η επιλογή που έχουμε κάνει. Όσο είμαι, θα εξυπηρετώ συμφέροντα της περιοχής μου. Και δεν τρέπομαι να μιλώ ότι εξυπηρετώ συμφέροντα κατοίκων και πολιτών αυτής της περιοχής. Αν κάποιοι υπερακουσιασμένα, αυτό θέλουν να το ονομάσουν πελατειακή σχέση για να το απαξιώσουν, είναι δικαίωμά τους. Εμείς θα αγωνιστούμε κόντρα σε αυτή την οτροπία. Ζούμε εδώ, επιλέξαμε να ζούμε εδώ, θα ζούμε και αύριο εδώ που δεν απολυτευόμαστε, δεν είναι το πάνη πολιτική. Άρα μας ενδιαφέρει αυτή η περιοχή και έχουμε χρέος όλοι, από όπου είναι ο καθένας, να την προστατεύσουμε. Απλώς δίνουμε στη δικιά μας φωνή που πρέπει να είμαστε ασφαλώς μπροστά, είναι η παρουσία όλων σας, όπως έγινε και στην Κερατέα, για να μπορέσουμε να ακουστούμε. Αλλιώς αποξιωνόμαστε, αλλιώς το πρόβλημα υποβαθμίζεται. Φαίνεται ότι δεν αφορά την πόλη, αφορά 10-20 συμπολίτες μας που έχουν περιουσία στην περιοχή και εν πάση περιπτώσει ας το παλέψουν. Δεν είναι προσωπική τους υπόθεση. Σήμερα είναι ο ημιτός, αύριο θα είναι κάτι άλλο. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι η περιοχή είναι σε αυτό που λέμε φιλέτο στην ευρύτερη περιοχή Αττικής. Την ζηλεύουν πολλοί, θέλουν να την αξιοποιήσουν πολλοί, χωρίς όμως τη γνώμη τη δικιά μας, χωρίς την παρουσία τη δικιά μας. Και σε αυτή την προσέγγιση, εμείς πρέπει να είμαστε ενωμένοι πέρα από επιμέρους διαφωνίες και προσεγγίσεις. Και αυτό που λέω εγώ, βλέπετε εγώ δεν σε μιλήσω ούτε κομματικά ούτε τίποτα. Μίλησα σαν βουλευτής Αττικής και αυτή πρέπει να είναι η προσέγγιση, όπως και εσείς σήμερα εδώ, δεν είστε με καμία κομματική ιδιότητα, είστε σαν πολίτες Κοροπίου, Παιανίας και της ευρύτερης περιοχής. Αυτό είναι που μας ενώνει, σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε. Όλες και όλοι μαζί για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε συμφέροντα που χάνονται, βεβαίως πάντα με τον συντονισμό του Δήμου, αυτής της Συντονιστικής Επιτροπής που φτιάχθηκε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί εμείς πρέπει να ξέρετε ότι δεχόμαστε οδηγίες, να το πω έτσι απλά, από τη Συντονιστική Επιτροπή για το πώς πρέπει να κινηθούμε, για το πώς πρέπει να δραστηριοποιηθούμε. Άρα υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ μας για να κινούμαστε όλοι προς την ίδια κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Τοβλάκο, ο λόγος του κύριου Καντρέλη τον Νίκο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω με όλη τη συμπάθεια που θέλω να μου δείξετε ότι να είμαστε λίγο πιο περιεκτικοί και σύντομοι, γιατί είναι πάρα πολλοί ομιλητές και θέλουν όλοι αυτοί να τοποθετηθούν και να πούν τη γνώμη τους. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα πρώτα να ξεκινήσω από τους κυνηγούς και να τους ευχαριστήσω για αυτό που κάνουν, διότι είναι πράγματι εντρεπαντολόγοι, και να τους συγχαρώ παράλληλα για την πρωτοβουλία που ανέλαβαν για την αντιπερική περίοδο, που όπως τόσα χρόνια έχουν προστατεύσει αυτόν τον τόπο. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πάντα ήμουνα στα καλέσματα.
του Δήμου, και όχι μόνο του τουρνού και το οποιοδήποτε άλλο. Ίσως σε κάποια παραμονή απουσίασα, αλλά και στα νομαρχιακά συμβούλια η θέση μου ήταν ξεκάθαρη και δεν μπορούσε να αλλάξει για το συγκεκριμένο θέμα. Δεύτερον, σαν τελευταίο γεγονός αυτό που είχε σχετικά με το αεροδρόμιο των Σπάτων και σε σύγκριση με το ελληνικό. Κάνανε οι παρόντες βουλευτές αγώνα μέσα στη Βουλή και οι τέσσερις που είμαστε εδώ και οι υπόλοιποι περισσότεροι τουλάχιστον. Δεν τα καταφέραμε, άλλωστε και τελευταία ενέργεια που είχαμε στο Συμβούλιο σε μια επιτροπή περιβάλλοντος, ο κ. Παπούκης μας ενημέρωσε σε ερώτημα για το συγκεκριμένο θέμα και σας έδωσε, όπως το γνωρίζουν και οι δύο δημαρχοί, άλλο να το μάθει και ο κόσμος τι ακριβώς απείλησε και πιστεύω ότι είναι μια δύσκολη περίοδο και θα περάσουν χρόνια παρά τον νομικό αγώνα τον οποίο έχετε κάνει. Τώρα στο συγκεκριμένο θέμα. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Είμαστε και δίνουμε αγώνα για τα τοπικά προβλήματα και στις άλλες περιοχές, άσχετα αν κατηγορούμαστε. Πιστεύουμε αυτό που κάνουμε. Με τη σύνδεσή μας πάνω απ' όλα τα έχουμε καλά για αυτά τα οποία κάνουμε. Δεν χρειάζεται να συμπληρώσω τίποτα σε αυτά που έχετε πει. Συμφωνώ εγώ απόλυτα. Απλώς θέλω να προτείνω στην Επιτροπή Αγώνα, πρώτον, εάν θέλουν μια επίσκεψη στον καινούριο Υπουργό, να την κάνουμε μαζί με τους βουλευτές. Πάντως, να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Εγώ δεν περιμένω εύκολα να λυθεί αυτό το πρόβλημα, γιατί δυστυχώς η προηγούμενη υπουργός, η ακτιβίστρια, εξακολουθεί να περιβάλλεται, φαντάζομαι, το Υπουργείο από ΜΚΟ. Αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται οικονομικά και απομυζούν πολλά χρήματα από το ελληνικό κράτος τόσα χρόνια και θέλουν λοιπόν να κρατήσουν αυτή την εικόνα. Πιστεύω λοιπόν και με τον κύριο Υπουργό, μακάρι να αλλάξει γνώμη, δεν νομίζω όμως ότι είναι εύκολα. Άρα και αυτό το θέμα πιστεύω ότι θα κρατήσει αρκετά χρόνια. Αναμφίβολα πρέπει να γίνει στο Συμβούλιο Επικρατείας αυτό το οποίο προτείνατε. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι νομίζω ότι θα πρέπει από κοινού να καταθέσουν ενιαία τις προτάσεις τους και τις αντιρρήσεις τους, έτσι ώστε να πάνε όλοι μαζί για να δώσουν τον κοινό αγώνα. Εμείς θα είμαστε κοντά σας. Το κλίμα βέβαια για τους βουλευτές τον τελευταίο καιρό είναι άσχημο. Εμείς προσωπικά τουλάχιστον κάνουμε ό,τι μπορούμε, άσχετα το τι συμβαίνει γύρω μας και στο κάτω-κάτω δεν είμαστε και όλοι το ίδιο. Εν πάση περιπτώσει είμαστε κοντά σας, είμαστε τα προβλήματά σας, είμαστε κάτι της περιοχής. Εκλεγήκαμε εδώ παρά τις επιθέσεις που δεχόμαστε, αν θέλετε, αριστερά και δεξιά. Εμείς θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε και να είμαστε κοντά στα προβλήματα των ανθρώπων που μας ψηφίζουν πάντα κοντά σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά και επαναλαμβάνω σε όποια ενέργεια προβείτε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, από κοινού με τον κύριο Δάβα και μακάρι να γίνει και στην Βιανία, θα είμαστε όπως το έχουμε αποδείξει κοντά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση, κύριε Δήμαρχε. Εγώ δύο πράγματα μόνο θα πω για την νομική σας επιχειρηματολογία. Καταρχάς, στο Σύνταγμα υπάρχουν προστατευόμενα αγαθά. Ένα από τα αγαθά που προστατεύει το Σύνταγμα είναι η ατομική ιδιοκτησία. Βεβαίως, μέσα στο Σύνταγμα προστατεύεται και το περιβάλλον. Εκεί πρέπει να γίνονται σταθμίσεις. Έτσι, όπως το διάβασα, είναι πρόχειρη ανάγνωση, δεν το έχω μελετήσει, επιφυλάσσουμε να το δω καλύτερα. Έτσι, όπως το διάβασα, βλέπω ότι πάντως, ό,τι αφορά τουλάχιστον στη ζώνη Α, έτσι όπως το ακούω, υπάρχει υπέρμετρη και δυσανάλογη δέσμευση της ιδιοκτησίας και υπ' αυτή την έννοια αυτό είναι ένα επιχείρημα. Το δεύτερο, το οποίο αφορά το θέμα των καταπατητών, το οποίο ακούμε. Θα ήθελα να σας ξεκαθαρίσω επίσης κάτι. Οι χρήσεις γης δεν έχουν καμία σχέση με το θέμα της ιδιοκτησίας. Και δεν κρίνονται και δεν συνδέονται. Τα αστικά δικαστήρια θα κρίνουν το ζήτημα της ιδιοκτησίας. Τα διοικητικά δικαστήρια θα κρίνουν το θέμα της χρήσης γης. Και επομένως αυτό είναι ένα τελείως ξεχωριστά πράγμα. Το γεγονός, παραδείγματος χάρη, ότι κάποιος θα κηρύξει, αυτό έχει και καλά και κακά, έτσι. Κάποιος θα κηρύξει μία έκταση ως δασική, δεν σημαίνει ότι κρίνει υποχρεωτικά το αν είναι δημόσια. Μπορεί να την κρίνει δασική με, ιδιωτική όμως, από πλευράς κυριότητος δε. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο. Κύριε Δήμαρχε, ήταν άσχημη, και το λέω και στην προηγούμενη δημοτική αρχή, ήταν άσχημη συγκυρία. Ανέλαβε μία γυναίκα, η οποία είναι έξαλλη. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο φανατικό. Δεν μιλάμε τώρα για έναν ορθολογιστή πολιτικό, ο οποίος έχει να κάνει σταθμίσεις και βεβαίως να δει τα θέματα του περιβάλλοντος. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο στρατευμένο τώρα, όταν δεν άκουγε τίποτε. Όταν λέμε τίποτε, τίποτε.
Λέτε. Επιτρέψτε. Δεν δικαιούμαι κατά τη γνώμη σας όσο θέλετε. Αλλά δεν δικαιούμαι κατά τη γνώμη σας να ασκήσω κριτική στην κυρία Μπιρδίλη επειδή ψηφίσαν το μνημόνιο. Άποψή σας. Εγώ λοιπόν λέω δικαιούμαι να ασκώ. Εγώ λέω. Να διαφωνήσουμε σε αυτό. Να επιτρέπετε τη διαφωνία ή όχι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Ότι εκεί βεβαίως υπέστη κάποιος μία συγκεκριμένη, πώς να το πω, πέστη περιοχή, μία συγκεκριμένη ζημιά. Την υπέστημε εδώ, στο κεντρικό διάδρομο, την έχουμε υποστεί στο ανατολικό μέρος της Αττικής, στο βόρειο μέρος της Αττικής, με το θέμα της πυρκαγιάς, το έχουμε υποστεί με ειδικές διατάξεις οι οποίες πέρασαν και οι οποίες ουσιαστικά σε ορισμένες περιοχές βάζουν την επανάκριση του ιδιοκτησιακού, παρότι αυτό έχει ήδη κριθεί. Τώρα, πρακτικά τι είναι εκείνο που μπορεί να γίνει. Βεβαίως, οι προσφυγές. Σε ό,τι με αφορά, εάν θεωρείτε ότι με τα όσα νομικά ξέρω μπορώ να βοηθήσω σε κάτι, με τα χαράς να προσφέρω όποια νομική γνώση μπορώ να προσφέρω. Πολιτικά, ας ξέρουμε το εξής. Προεδρικό διάταγμα εκδοθέν δεν αλλάζει με προεδρικό διάταγμα παρά μετά την παρέλευση ορισμένων ετών. Επομένως, και να υπήρχε εδώ βούληση αλλαγής από τον Υπουργό, το προεδρικό διατάγμα αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αλλάζει με νόμο πια. Επομένως, το αίτημα προς τον Υπουργό θα πρέπει να είναι η νομοθετική ρύθμιση εάν υπάρχει τέτοια πρόθεση. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό το να διευκρινιστεί, το αν υπάρχει τέτοια πρόθεση, και νομίζω ότι εκεί μια πολιτική πίεση η οποία θα εκδοθεί και θα εκφραστεί και με κοινοβουλευτικό έλεγχο αλλά και με δημόσιες παρεμβάσεις θα διευκρινίσει την πρόθεση της κυβέρνησης. Δεν λέω ότι θα φέρει αποτέλεσμα, αλλά θα διευκρινίσει την πρόθεση της κυβέρνησης. Νομίζω ότι αυτά είναι τα δύο πράγματα που μπορούν να γίνουν και κατά τα λοιπά. Το ζήτημα των κινητοποιήσεων, ας ξέρουμε ότι φέρνει αποτελέσματα. Η πίεση των ανθρώπων φέρνει αποτελέσματα και έχει φανεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Πάκη Κορίδη, ο λόγος τον κύριο Βασίλη Κολόμπο, βουλευτή του Πανελλήνιου Άλματος Πολιτών. Αγαπητοί συμπολίτες, εγώ άκουσα με πολύ προσοχή αυτά που είπε ο Δήμαρχος και ο Δήμαρχος, οι δύο Δήμαρχοι. Θέλω να σας καταθέσω τη δικιά μου άποψη. Το ζήτημα αυτό δεν είναι νομικό. Τα είπε πολύ καλά ο Μάκης ο Βορύδης, αλλά τα είπε και ο Δήμαρχος και οι προηγούμενοι ομιλητές, πώς μπορεί αυτή τη στιγμή πλέον να αντιμετωπίσει ένα προοδικό διάδειγμα. Προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας κλπ. Κλπ. Είτε ένας Δήμος είτε οι ιδιώτες. Πολύ σωστά στο νομικό πάλι κομμάτι υπόθηκε και εγώ ως δικηγόρος στη διάθεση της κύριε Δήμαρχε για κάθε βοήθεια. Πολύ σωστά λοιπόν υπόθηκε ότι πλέον νέο προεδρικό διάδειγμα δεν μπορεί να υπάρξει. Θα υπάρξει νέος νόμος. Είναι τελειωμένο αυτό, να μην λέμε άλλα πράγματα γιατί είναι πλακίες. Εγώ λέω όμως κάτι άλλο. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό. Και ξαναρχίζουμε και ξαναπάμε στα ίδια και στα ίδια. Γιατί δεν θέλουμε να αφήνουμε την πολιτική, αλλά πάλι πάντα εκεί θα καταλήγουμε. Γιατί είναι πολιτικό. Όπως είδατε και είπε πολύ καλά και ο Δήμαρχος κ. Δάβρας, από τη μία πλευρά υπάρχουν οι θείες γραμμές, άρα δεν έχει πει η επιστήμη και η νομική, η γεωπονία κτλ. Και η οικιστική επιστήμη, αλλά έχουν πει πολιτικές αποφάσεις. Τραβάμε μία γραμμή και όποιο πάρει ο χάρος. Από την άλλη μεριά, που είναι πιο υψηλές οι προσδοκίες και τα συμφέροντα και το παιχνίδι κοινώς, υπάρχουν οι λεγόμενες γραμμές που μπαίνουν, βγαίνουν και ξαναμπαίνουν. Άρα λοιπόν είναι το κρατούμενο. Εδώ θα υπάρξει πολιτική απόφαση. Και όποιος θέλει, ας την πάρει. Και όποιος θέλει να ταχθεί, με όποια πλευρά θέλει να ταχθεί. Επειδή είπε κάτι ο κ. Πέλλας, εγώ θέλω να τον διορθώσω. Και παρακαλώ πάρα πολύ όταν θα μιλάει για βουλευτές να μιλάει με ονοματεπώνυμο. Επειδή δεν με έχει δει προφανώς προηγούμενες φορές, εγώ θέλω να πω το εξής. Άμα τη εκλογή μου το 2000, έχω πάρει καθαρή θέση για τα ζητήματα που αφορούν τον ημιτό. Αδιαφορώντας ποιος είναι δήμαρχος, βλέπω και τον προηγούμενο δήμαρχο και μπορεί να το βεβαιώσει ο κ. Σταυροσόπουλος, ότι σε όλα τα καλέσματά του ήμουν παρόν, ποιο είναι κυβέρνηση, ποιος είναι υπουργός. Εγώ προσωπικά, ο Βασίλης Οικονόμου, ήμουνα παρόν σε κάθε κάλεσμα κ. Πέλλα και παρακαλώ πολύ να με αφαιρέσετε από τον γενικό λόγο που είπατε οι βουλευτές. Και ο καθένας βουλευτής είπε για τον εαυτό του αυτά που πιστεύει και αυτά που έχει κάνει. Άρα λοιπόν, σήμερα λείπουν συγκεκριμένοι, οι βουλευτές του Πασόκ λοιπόν. Αυτό θα λέγεται συγκεκριμένα, λέω εγώ ένα. Δεύτερο, για να σταματήσουμε τα χαϊδαλογήματα, τις δημόσιες σχέσεις και τις κουβέντες
αγωνιστικές εδώ για να ικανοποιούμε τα αυτιά σας και αλλού να κάνουμε τα μπαζάρια μας, εγώ λέω κάτι πολύ απλό. Κύριε Δήμαρχε, ναι, η προσφυγή έχετε υποχρεώσει να την κάνετε. Ναι, στα βήματα τα οποία λέτε. Αλλά όμως, όπως απέδειξε το δεδομένο της Κερατέας, που και εκεί θα λέω εγώ, ότι έλεγα πριν τις εκλογές όχι στην Κερατέα, σαν Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τότε, και μετά τις εκλογές έλεγα όχι στην Κερατέα, ως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ πάλι ή ως ανεξάρτητος διαγραφής. Εγώ λοιπόν λέω, για να μην παίρνουμε θέση και να μην τοποθετούμαστε ανάλογα ποιος φίλος μας ανέλαβε υπουργός ή ποιο κόμμα ανέλαβε την κυβέρνηση, εδώ η στάση πρέπει να είναι μία. Αγωνιστική αντιπαράθεση σε αυτή την πολιτική απόφαση, όχι της ακτιβίστριας πριμπίλης. Γιατί τώρα το απαλύνουμε και το θέμα, το ξεπλοκάρουμε και ικανοποιούμε και εμείς μέσα μας αυτά που θέλουμε να ικανοποιήσουμε. Γιατί έχουμε το ανάθεμα σε μια μπύλη η οποία έφυγε κιόλας και αφήνουμε μια κυβέρνηση η οποία συμμετείχε πριν πύλη. Για να μην μπερδευόμαστε εδώ, κύριε Δήμαρχε. Η κυβέρνηση είναι του κύριου Παπανδρέου. Ο κύριος Παπανδρέου μίλαει για πράσινη ανάπτυξη μέχρι το 2009. Από όλη την πράσινη ανάπτυξη, η πράσινη ανάπτυξη είναι ο ημιτός αυτό το κατασκεύασμα και 5 φωτοβολταϊκά που έδωσε. Αδίες. Αν είναι αυτό η πράσινη ανάπτυξη, να το κρίνουμε και να πούμε, αλλά να μην πούμε ότι μας φταίει η πριμπύλη. Και βγάλουμε τα γνωστά ανέκδοτα περί ακτιβισμών και βέβαια και τα λοιπά, τα οποία ισχύουν, ναι, αλλά υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι λένε και πιστεύουν ότι σήμερα πρέπει να σταματήσει αυτή η κοροϊδία απέναντι στο λαό. Άρα λέγανε πριν τις εκλογές και άρα λένε μετά τις εκλογές, μία απόφαση. Αγωνιστική τοποθέτηση του λαού και του Δήμου, γιατί αν ήταν μόνο των 10 ιδιοκτησιών, δεν θα είχαμε, 10 ανθρώπους εδώ. Εγώ βλέπω ένα γεμάτο αμφιθέατρο, βλέπω εκατοντάδες ανθρώπους. Άρα λοιπόν είναι ένα θέμα ευρύτερο το 5 ιδιοκτητών και το 5 ιδιοκτησιών εκεί πέρα της περιοχής. Είναι ένα ζήτημα επιβίωσης της πόλης και της περιοχής. Άρα λοιπόν, αγωνιστικές κινητοποιήσεις, ο λαός μπροστά, ο οποίος θα είναι και θα χαράξει την κόκκινη γραμμή μέχρι που δέχεται η περιοχή και η πόλη να παραβιάζονται βασικά δικαιώματα και αν συνεχίσουν οι κύριοι αυτοί που κυβερνάνε σήμερα, να ζητήσετε και να ζητήσουμε τις παραιτήσεις τους. Όχι πλέον συναλλαγή και συζήτηση και καλές σχέσεις για να είμαστε και με τον κοροφύλακα και με τον αστυφύλακα. Ο καθής ας λάβει πλευρά σε αυτό το πόλεμο που γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Ο Βασίλη Οικονόμου του Πανεπιστημίου Άρματος Πολιτών και θέλω να σας πω ότι η διαδικασία λέει ότι πρέπει να μιλήσουν τώρα και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και φυσικά ο κ. Αθανασόπουλος. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω κάτι, με συγχωρείτε. Αν είναι δυνατόν να κάνουμε λίγη έκπτωση στον αριθμό των ομιλητών για να μιλήσουν οι δημότες, οι πρόεδροι των εξοριστικών συλλόγων και οι κάτοικοι της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό που λέει ο Πρόεδρος εδώ έχει δίκιο. Πρέπει να μιλήσουν όλοι. Θα ήθελα να συντομεύουμε τον χρόνο των τοποθετήσεων για να μπορέσουν να τοποθετηθούν πολύ περισσότεροι και θα φτιάξουμε μία λίστα ομιλητών. Μετά την τοποθέτηση των περιφερειακών συμβούλων, των πρώην δημάρχων, θα ήθελα να ακούσουμε λίγο, τουλάχιστον δύο από τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα που παρευρίσκονται εδώ, είναι ο κ. Γκίκας και ο κ. Ντούνης, και μετά να περάσουμε στον πρώτο φορέα που τον ενδιαφέρει άμεσα. Έτσι και είναι γενικός, μετά οι ιδιοκτήτες, όπως επίσης και οι φορείς που κλείδονται από τη Σκάρπεζα, από το Κίτσι, από Καρελά και τις άλλες περιοχές και την Πίδησα. Ο λόγος του κύριο Θανάση Ευγερινό, Περιφερειακό Σύμβουλο. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κύριε Δήμαρχε, με στεναχωρεί που δεν βλέπω κάποιο έντυπο, κάποιο κανάλι. Θα ήταν καλό να είχαμε ειδοποιήσετε να παρευρίσκονται. Είναι το έξω. Την οποία και δεν ανακοινώσατε, κύριε Κόβη, που βρίσκεται εδώ. Λοιπόν, Καναλιού Έξτρα 3, κυρία Ιακουβίδου Τάινα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία. Βρίσκεται εδώ και ο τοπικός τύπος. Για να θυμάσαι, φίλε Βανάση, είχα πει τα κανάλια είναι μόνο στη Βουλή. Εκτός αν γίνουν κοντρά επεισόδια, τότε μόνο θα έρθουν. Στις απλές κινητοποιήσεις δεν παρευρίσκονται τα κανάλια. Γι' αυτό ήθελα για το διάταγμα ημιτού να πηγαίναμε στη Βουλή. Θα το κάνουμε και αυτό, κύριε Δημήτρη. Δεν σας παραξενεύει αυτές οι ευθείες γραμμές πραγματικά, όπως είπατε και προηγούμενοι, γιατί είναι ευθείες. Για τον απλό λόγο ότι η κυρία Πριμπίλη, οι συνεργάτες της, ο οργανισμός της Αθήνας,
Ποτέ δεν ήρθαν για να δουν από κοντά τι ακριβώς γίνεται. Σε ένα βουνό ευθείες γραμμές δεν υπάρχει. Αν είχε έρθει εδώ η κυρία Μπυρμπίλη και οι συνεργάτες, θα έβλεπε ότι σε αυτή την ευθεία γραμμή έχει εντάξει χιλιάδες στρέμματα ιδιοκτησιών, καλλιεργειών, σπιτιών, οικισμών ολόκληρων. Με μία μονοκοτελιά δηλαδή θέλει να σβήσει από το χάρτη χιλιάδες στρέμματα και χιλιάδες περιουσίες, μόνο και μόνο για να προστατεύσει τι, κάτι το οποίο και η ίδια δεν ξέρει. Αναφέρεται και στους κυνηγούς να αρχίσω από εκεί. Οι κυνηγοί, επειδή είμαι και κυνηγός, δεν ανεβαίνουν στο δάσος για να σκοτώσουν μόνο θυράματα. Για το κυνηγό, το κυνήγι είναι τρόπος ζωής. Είναι ένας τρόπος ζωής που τον έχουν οι κάτοικοι της περιοχής εδώ και δεκάδες χρόνια, για να μην πω εκατοντάδες χρόνια. Είναι κάτι το οποίο βεβαίως δεν θα το επιτρέψουμε να μας χαλάσουν αυτόν τον τρόπο ζωής και είναι σίγουρο ότι σε αυτό το θέμα θα μας βρει μπροστά. Το σημαντικό βέβαια που έχει να κάνει τώρα με τις χρήσεις είναι και επικίνδυνο, γιατί ξέρετε, εδώ αναφέρει το διάταγμα μέσα ότι δεν θα πειραχθούν τα νόμιμα υφιστάμενα κτίσματα. Μα τα περισσότερα κτίσματα που βρίσκονται σε αυτές τις περιοχές είναι παράνομα, δεν είναι, κύριε Δήμαρχε. Που σημαίνει ότι από την υπόλοιπη υπάρχουν και κάποια νόμιμα και κάποια νόμιμα. Αλλά στο Κίτσι και στις άλλες περιοχές τα περισσότερα είναι μη νόμιμα. Τα μη νόμιμα όμως κινδυνεύουν από τις 16 του μηνός και που πέρασε Ιουνίου να βρεθούν υποκατεδάφιση. Ήμουν με τεράστια πρόστιμα. Είναι κάτι το οποίο ίσως δεν το έχει συνειδητοποιήσει η πρώην Υπουργός και κάτι το οποίο θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα, γιατί στα, αυτά που θα προτείνω δεν θέλω να σας κουράσω. Τα είχα πει και την προηγούμενη φορά στη συγκέντρωση να λάβουμε συγκεκριμένα μέτρα κινητοποιήσεων, διότι αν το αφήνουμε έτσι χωρίς χρονοδιάγραμμα θα χάσουμε πάλι το τρένο όπως το χάσαμε τώρα. Και τα μέτρα που θα ήθελα να προτείνω είναι τα εξής. Καταρχάς να ζητήσουμε μία άμεση συνάντηση με τον καινούργιο Υπουργό για να μπορέσουμε να δούμε εάν πραγματικά θέλει να κουβεντιάσει κάποια πρόταση αλλαγής αυτού του προεδρικού διατάγματος, διότι αυτό πρέπει να γίνει. Αυτό το διάταγμα θα πρέπει να αλλάξει με όποιον τρόπο. Εάν λοιπόν τόσο λίγων ημερών ο κύριος Υπουργός δεν μας δεχτεί, και μιλώ δεχτεί τους δημάρχους, τους βουλευτές και περιφερειακούς συμβούλους, εσείς θα κρίνετε ποιοι θα πρέπει να πάμε, τότε το αμέσως βήμα θα πρότεινα να είναι να κλείσουμε τους Δήμους Κοροπίου και Παιανίας για κάποιες μέρες, να τους κλειδώσουμε τους Δήμους. Και αν αυτό, κύριε Δήμαρχε, δεν εισακουστεί και δεν φτάσει στα αυτιά του Υπουργού και του Πρωθυπουργού, τότε να φροντίσουμε όλοι μαζί να πάμε στο Υπουργείο και να στρατοπεδεύσουμε απ' έξω μέχρι να μας δεχθεί και να λύσουμε το πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει μια μικρή κερατεία πραγματικά και να παραμείνουμε εκεί πραγματικά σε βάρδιες μέχρι να μας ακούσουν. Διότι χωρίς δυναμικές κινητοποιήσεις, να είστε σίγουροι ότι το διάδευμα δεν πρόκειται να αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ. Θανάση Αυγερινό, μισό λεπτό θα δώσω το λόγο σαν αντιδήμαρχο και μέλος της Διοικητικής Επιτροπής Αγώνα του κύριο Γρήγο Αθόδωρο και αμέσως μετά ο κύριος Μέρος Γιώργος. Αλλά ήθελα να πω καλημέρα σε όλους, αλλά τον συνάδελφό μου, πρώην συνάδελφο τον κύριο Αυγερινό, θα ξεκινήσω από εκεί. Αγαπητέ Θανάση, από ό,τι βλέπεις, η αίθουσα άρχισε και αδειάζει. Το πόσο θα μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατή παρουσία δεν ξέρω, γιατί εγώ το φωνάζω συνέχεια και λέω στα καφενεία, βγαίνουμε όλοι, κρίνουμε, κάνουμε, αλλά όταν έρχεται η ώρα να κάνουμε συγκεντρώσεις ή να κάνουμε δυναμική κινητοποίηση, όλοι φεύγουνε. Ακούσαν μια ώρα, φύγανε. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει. Αν θέλετε τις περιουσίες, πάλι θα το κάνουμε. Εντάξει. Θα ήθελα να πω ότι μαζευτήκαμε εδώ πέρα για μια διορισμένη υπουργό που εγώ δεν καταφέρουμε να πω ούτε καν το όνομά τη, η οποία χωρίς να γνωρίζει την περιοχή μας καν καθόλου, πήρε ένα χαρτί και σχεδίασε και άλλαξε τις ζώνες και τις έκανε όπως ήθελε αυτή. Η συνέχεια αυτής των ζωνών ήταν ενός ανθρώπου ο οποίος τον έφερανε από τη Γαλλία και από το Παρίσι, τον κύριο Πολίζο, τον πρόεδρο του Οργανισμού Αθήνας, ο οποίος δεν νομίζω ξέρει και την περιοχή εδώ πέρα. Κάθισε και αυτό στο γραφείο του και έπαιρνε ένα χαρτί και σημείωσε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, ας τους έχουμε να τους βλέπουμε. Θα ήθελα κάτι να πω για τους βουλευτές προηγουμένως που είπε και ο συνάδελφός μου, ο κ. Σφέλλας. Πραγματικά μου κάνει εντύπωση
γιατί δεν έχουν έρθει οι βουλευτές και ο υπουργός της κυβέρνησης, του κυβερνώντος κόμματος εδώ πέρα, να μας πούνε. Κάνανε κάτι αυτοί. Εγώ ό,τι ξέρω και ο κύριος Οικονόμου, και ο κύριος Κατερέζης, και ο κύριος Λάκος, έχουν προσπαθήσει, τουλάχιστον έχουν προσπαθήσει κάτι. Κάτι. Προσπαθήσανε. Αυτοί τι κάνανε. Γιατί δεν έπρεπε να μας πούνε η κυρία Χριστοφιλοπούλου, η οποία εδώ στον Κοροπή πήρε πάνω από 2.500 δαπλούς, να μας πει ότι πήγα στη συνάδελφά μου την υπουργό και της είπα ότι τι κάνεις εκεί πέρα. Και να της πούμε εντάξει, από εκεί πέρα δεν σ' ακούσαμε, γιατί η Μπιρμπίλη έχει αλλού τα φωνέ της. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο ΔΣΣΥΜΑ του Κινητικού Συλλόγου, που είμαι και εγώ μέλος, για τη φύλαξη που κάνουν αυτή τη στιγμή, αν και γνωρίζουν ότι... αν και γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή είναι η απαγόρευση. Εμείς το φυλάμε τον ημιτό, δεν πάμε μόνο για κυνήγι, πάμε περισσότερο για το πράσινο και το αποδεικνύουμε τώρα αυτή τη στιγμή για τη φύλαξη που κάνουμε. Αυτά προς το παρόν. Δώσουμε το λόγο τώρα στον κύριο Σιότροπο, επειδή είναι φιλοξενούμενος, μια σύντομη τοποθέτηση για την καλοσύνη και μετά θέλει να μιλήσει και λίγο και η κυρία Τάνια Εκοβίδου του Έξτρα 3. Μόλις τελειώσουν και οι δύο ομιλητές, θα δώσουμε το λόγο σε δημότες και σε ξοριαστικούς συλλόγους, στον κύριο βέβαια και στους άλλους και οι περιφερειακοί σύμβουλοι θα το βεθούν από την πόπονα στο τέλος. Ευχαριστώ πολύ. Τον αγώνα το κάναμε μαζί με τον προηγούμενο δήμαρχο και τον Νίμ και με τους κατοίκους. Διότι κανείς δεν ανέφερε ότι όρσα σημαίνει οργανισμός Αθήνας. Εκεί είναι, κύριε βουλευτές, το πρόβλημά σας. Αυτοί ασχολούνται με την Αττική, την Αθήνα, και όχι εδώ. Εάν τους κάνατε, και επειδή θα σας πω μια πληροφορία, το ξέρετε το πρόεδρο δήμαρχο της Βουλιαγμένης, ο οποίος είναι. Μου τα έχει πει ο ίδιος, θα λέω για τους κατοίκους τώρα. Μου λέει, έκανα το λάθος, μου λέει, δήμαρχε, και έκανε μια επιχείρηση. Και τα βγαίνω στον άλλο πάγο. Λέω, γιατί. Μου κάνανε όλη η αγωγή στην περιουσία μου και εμένα και στους δημοτικούς συμβούλους και ακόμα τα λέτε. Αυτή είναι η λύση. Κάντε τους αγωγή, έχουμε τα ονόματα των ονόματων των κυρίων, οι οποίοι ψήφισαν, και πρέπει να πούμε και κάτι που δεν ελέγχθη, το Νομαρχιακό Συμβούλιο που χαρακτήθηκε και κατέρευε και πήρε το ομόφωνη αποφάση. Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν το έλαβαν υπόψη, ήταν ο κ. Καλογερόπουλος της Τέρνα και εκεί βρίσκεται. Αυτοί που ψήφισαν εφαρμόσει τη μέθοδο του Κασιλόκουστα, πάρουν τα ονόματα κάτω σε εγωγή και θα δείτε τι θα γίνει. Διότι ο λαός δεν είναι απαρημία. Άμα φάσει το πόντο καστούκι και δεν αντιδράσει, περίμενα ένα κατώ. Βάλατε! Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος είναι η κυρία Τάνια Γιαννοπολίδου, η οποία εκτός από τον είναι και πολιτικό πρόσωπο. Σας ευχαριστώ. Αυτό το οποίο έχω καταλάβει είναι ότι το τελευταίο διάστημα παίρνονται μέτρα για τους πολίτες χωρίς τους πολίτες. Και αυτό πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει, γιατί δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι έχουμε αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Η δημοκρατία σημαίνει ότι οι πολίτες είναι αυτοί που αποφασίζουν για το μέλλον τους. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό δεν συμβαίνει συνολικά και συλλογικά, όσον αφορά την οικονομία, όσον αφορά γενικότερα τον τρόπο διοίκησης του ελληνικού κράτους. Ήθελα να σας πω το εξής. Ψάχνοντας δημοσιογραφικά το θέμα, κατέληξα σε μία εισήγηση ενός συνταγματολόγου που μου έκανε πολύ καλή εντύπωση και νομίζω πραγματικά ότι είναι ένα βήμα το οποίο, αγαπητοί φίλοι, θα μπορούσατε να το αξιοποιήσετε περαιτέρω, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να προσφύγετε και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχει και το Στρασβούργο. Υπάρχει δηλαδή το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο όσον αφορά τις ιδιοκτησίες είναι κόλαφος. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μας δείχνει το δρόμο. Και αν το Συμβούλιο της Επικρατείας αυτή τη στιγμή καταπατά τα δικαιώματα των Ελλήνων πολιτών, γιατί η ιδιοκτησία προστατεύεται από το ίδιο το Σύνταγμα, υπάρχει τρόπος και υπάρχει δρόμος. Υπάρχει λοιπόν το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορείτε να προσφύγετε εκεί και νομίζω ότι θα δικαιωθείτε, γιατί έχουν υπάρξει άλλες παρόμοιες περιπτώσεις στο παρελθόν, όπου από άλλα ευρωπαϊκά κράτη έχουν προσφύγει και έχουν δικαιωθεί. Αυτό ήθελα να σας πω. Πάντα υπάρχει τρόπος, αρκεί να το ψάχνουμε περισσότερο.
Πάντα υπάρχει τρόπος, αρκεί να πιέζουμε προς πολλές κατευθύνσεις. Κάντε κινητοποιήσεις, προσφύγετε όμως και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Και τότε νομίζω το δίκαιο θα είναι με το μέρος σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος των επικεφαλής αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου μας, στον κύριο Αριστίδη Κίγα και μέλος της Δημοτικής Επιτροπής Αγώνα. Κύριε Βουλευτέ, κύριε Δήμαρχε, κύριε Περιφερειακή Σύμβουλη, αγαπητοί Δημοτικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί συμπολίτες, ως μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα, σας καλωσορίζω στη σημερινή μας συνάντηση. Θα μου επιτρέψετε για ένα μόνο λεπτό να θέσω ένα μικρό θέμα διαδικασίας προς τον κύριο Πρόεδρο. Η Επιτροπή αυτή συγκροτήθηκε κατά πλειοψηφία με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχει ένα χαρακτήρα εισηγητικό, νομοδοτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο και εκτελεστικό στη συνέχεια. Δεν έχει αποφασιστικό ρόλο. Έτσι λοιπόν, κατά την δική μου άποψη, θα έπρεπε να είχαμε πρώτα ένα Δημοτικό Συμβούλιο προκειμένου οι πολιτικοί φορείς να εκφράσουν τις απόψεις τους, να είμαστε ομόφωνοι και συμπαγείς και να έρθουμε στη συνέχεια ως Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα με ομόφωνες αποφάσεις να συζητήσουμε με τον κόσμο, να τους ενημερώσουμε, να ακούσουμε τις απόψεις τους και μετά στη συνέχεια, εφόσον υπάρχει οποιαδήποτε διαφοροποίηση, να τις εκτιμήσουμε και να οδηγηθούμε σε οριστικές αποφάσεις ως Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακολούθησα με προσοχή τους δημάρχους που ανέλησαν το προεδρικό διάταγμα. Εμείς είμαστε σε κάθε περίπτωση υπέρ βέβαια της περιβαλλοντικής προστασίας του βουνού μας, αντίθετη όμως με το προεδρικό αυτό διάταγμα, το οποίο καταπατά τις ιδιοκτησίες των συμπολιτών μας και συμπεριφέρεται με απαράδεκτο τρόπο, χωρίς να λαμβάνει υπόψη ότι ακόμα κάποιες ελιές πρέπει εκεί να καλλιεργούνται από πάνω προς πάνω και πρέπει να συνεχίσουν να καλλιεργούνται. Δεν είναι δυνατόν όταν κάποιος ιδιοκτήτης έχει ένα περιουσιακό στοιχείο να μην του επιτρέπεται η πρόσβαση και να καταπατά την ιδιοκτησία του με τέτοιο τρόπο. Επίσης, θεωρώ απαράδεκτο και το ότι δεν επιτρέπεται η θύρα. Είναι σε όλους γνωστό ότι ο Κινητικός Σύλλογος ιστορικά έχει προσφέρει τεράστια βοήθεια στην προστασία και του ημιτού από πυρκαγιές, αλλά και της Πανίδας και της Χλωρίδας ουσιαστικά, αλλά δεν τους αφήνουμε από εδώ και πέρα, δηλαδή, να βοηθάνε στη διάσωση του πλούτου του βουνού μας. Αυτό επίσης είναι απαράδεκτο, να αδρανοποιείται ένας σύλλογος που μόνο ωφέλεια έχει προσφέρει και θα συνεχίσει να προσφέρει προς τη σωστή κατεύθυνση για τον ημιτό. Εμείς, ως πολιτική παράταξη και ως δημοτική ομάδα, έχουμε να ενημερώσουμε ότι θα είμαστε στον πλευρό της συμπολίτευσης, συμμετέχουμε στην Επιτροπή, στην Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα και οποιαδήποτε απόφαση της πλειοψηφίας εμείς θα τη σεβαστούμε και θα την ακολουθήσουμε. Ως θέση έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η νομική οδός είναι η δέουσα σε αυτή τη φάση που βρίσκονται τα πράγματα. Το προεδρικό διάταγμα, εναντίον του προεδρικού διατάγματος θα πρέπει να ασκηθεί προσφυγή. Παραστάσεις προς το Υπουργείο θα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε και από το Δήμο μας, αλλά και από τους υπόλοιπους Δήμους, προκειμένου να διαγνώσουμε κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα και ποιες είναι αυτές οι δυνατότητες για την οποιαδήποτε αλλαγή με νομοθετική ρύθμιση. Όμως, σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να πιστέψουμε ότι οι κινητοποιήσεις που άκουσα κάποιους για πολιτικούς λόγους ή για οποιαδήποτε προσωπική φιλοσοφία πιστεύουν ότι είναι πανάκια, ότι θα είχαν κάποιο αποτέλεσμα στην παρούσα φάση. Εάν αποφασιστεί στη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα κάτι τέτοιο, εμείς θα συμμετέχουμε. Δεν θα είμαστε αντίθετοι. Όμως, ως πολιτική άποψη, πιστεύουμε ότι πρέπει να κινηθούμε με τη νομική οδό, να προσφύγουμε κατά του προεδρικού διατάγματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας και ενδεχομένως και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Θα καλέσουμε και όλους τους
ιδιοκτήτες να ακολουθήσουν έτσι ώστε η προσπάθεια αυτή να έχει χαρακτήρα συλλογικό για να έχει καλύτερο αποτέλεσμα και επειδή βεβαίως η ισχύς βρίσκεται πάντοτε εν τη ενώση, όπως άλλωστε προτείναμε και στην άλλη την υπόθεση μετά τα διαφημιστικά ωφέλη του αεροδρομίου, προτείνουμε και οι υπόλοιποι δήμοι που έχουν παρόμοια συμφέροντα με τα δικά μας του Δήμου Εκροπίας για τον Ιμητό, να έχουμε κοινή γραμμή, να ζητήσουμε από τους βουλευτές της περιοχής μας και τους περιφερειακούς συμβούλους να μας υποστηρίξουν και έχω την εντύπωση ότι εάν το παλέψουμε με όσους τρόπους μας δίνει το δικαίωμα ο νόμος, θα έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε Βουλευτά. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Να μην υπάρχει διάλογος. Κύριε Κονόμου, πείτε δύο λέξεις και να συνεχίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κονόμου, ελάτε. Όχι, κατέθεσα ερώτηση στη Βουλή για το θέμα του αεροδρομίου και ζήτησα για ποιο λόγο η κυβέρνηση παίρνει από τους Δήμους εδώ τους όμορους τα δικαιώματα για το αεροδρόμιο. Ελάτε να ακούγεις, ελάτε. Λοιπόν, κατέθεσα αυτή την ερώτηση. Ξέρετε τι απαντάνε οι υπουργοί. Δεν είναι κανένας αρμόδιος. Πήρανε τα δικαιώματα, γι' αυτό που είπατε. Για να καλούμε τους βουλευτές, δηλαδή, αλλά υπάρχει ένα αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Και πρέπει στο αποτέλεσμα να μιλήσουμε. Σε αυτό πώς θέλει. Για το αεροδρόμιο που είχαν τα δικαιώματα ο Δήμος Πάτων, ο Δήμος Κοροφιού κτλ. Τα πήραν τα δικαιώματα με τον νόμο που ψηφίστηκε. Για το ελληνικό. Τα πήραν και δεν έχει κανένα δικαίωμα πλέον εσείς που έχετε εδώ τη γη και έχετε τα συμφέροντά σας. Ρώτησα τους υπουργούς. Με ποιο σκοπό, με πώς σκοπεύετε να αλλάξετε αυτή την απόφαση και να δικαιώσετε τους ανθρώπους. Δεν είναι κανένας αρμόδιος. Ο υπεχοδέ δεν ξέρω, ο οικονομικών ρωτήστε τον υπεχοδέ, ο υπεχοδέ ρωτήστε το Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Άμυνας ρωτήστε τον ΟΗΕ. Αυτά απαντάνε αυτή τη στιγμή. Για να ξέρουμε. Έτσι, ο Μπαμπούκης λοιπόν. Ο κύριος Μπαμπούκης με τον κύριο Κασίδωκο θα κάνουν χθες το μανάκι του στην Βουλιαγμένη να δει ποιος είναι υπεύθυνος για το ότι το αεροδρόμιο έφυγε από τα χέρια του Κοροπίου και το σπάει εκεί στα πάντα. Γι' αυτό λέω ότι καμιά φορά κάνουμε εμείς τις ερωτήσεις μας, κάνουμε τις παρεμβάσεις που μου λέει, αλλά δεν καταλαβαίνει η εξουσία. Πρέπει να υπάρχει κάτι παραπάνω. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Χίκαρη και κύριε Βασίλη Κορώνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος του κύριου Τσαχρή Γιώργο, Πρόεδρο στο Διοικητικό Σύμβουλο Κοροπίου. Καλημέρα στους δημότες και στα μέλη του κυνηγητικού. Μετά τους καταπατητές, το λόγο λαμβάνονται οι εγκληματίες. Έτσι θεωρούμαστε, αφού όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει κυνήγι. Ένα απλό στατιστικό που θα σας πω, υπάρχουν 400 είδη πουλιών τα οποία διαχυμάζουν ή ενδυμούν στην Ελλάδα. Από αυτά έχουν δικαίωμα μόνο σε 20-30, ένα μέρος μόνο να θηρεύσουμε. Δεύτερο, σε αυτό το χάρτη που βλέπετε, το 1/4, ίσως το 1/5 ήταν το μέρος το οποίο εμείς μπορούσαμε να κυνηγήσουμε. Την προηγούμενη Τρίτη είχαμε μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Παπαδόδημα, και τον κύριο Νίκο Σταθόπουλο, τον πρόεδρο της ΔΕΛΤΑ ΚΟΣΕ. Η απόφαση που λάβαμε ήταν ανεξάρτητα από τι θα γίνει με τους Δήμους Κοροπίου, Παιανίας και όλους τους Δήμους που εμπλέκονται σε αυτό το προεδρικό διάταγμα. Εμείς θα κάνουμε ανεξάρτητα, πάντα σε συνεργασία με τον Δήμο, θα κάνουμε και εμείς μια προσφυγή στο κομμάτι που αφορά τη θύρα. Και επειδή δεν αναφέρθηκε, είναι το άρθρο 8, παράγραφος 2. Χωρίς να τεκμηριώνουν τίποτα εκεί, απλά αναφέρουν ότι απαγορεύεται η θύρα. Δεν νομίζω ότι έχω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σταθμή Λόγο. Ο λόγος του κύριο Μάκη Κόλια, αντιδήμαρχο επί σειρά ετών στο Δήμο Κοροπίου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τον λόγο. Σαν μέλος της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής, θέλω να πω σε όλους εσάς ότι κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν και παραπάνω δύο χρόνια, τρία χρόνια μέχρι τώρα προς το Υπουργείο. Ήμουν παρόν σε όλες τις συζητήσεις στον Οργανισμό Αθήνας, μαζί με τον Δήμαρχο, μαζί με τον Δήμαρχο της Παιανίας. Μία φορά ήταν ο κ. Κιούσης.
και αντιμετωπίσαμε, όχι για να αποκαταστήσω την κυρία Πιλπίλη, αλλά και επί Νέας Δημοκρατίας, το ίδιο κακό γινότανε και χειρότερα, μπορώ να πω. Και ο Σουφλιάς, σαν υπουργός τότε, τέτοια γραμμή είχε δώσει και η Επιτροπή είναι ίδια μέχρι τα τώρα που επεξεργάστηκε αυτό το νομοσχέδιο. Αυτό που βλέπετε σκούρο πράσινο εκεί, καταλάβανε όλο το διάταγμα του ημιτού. Και πετύχαμε, ο μόνος Δήμος που πέτυχε κάτι, που για μας δεν είναι τίποτα βέβαια, αλλά κάτι πέτυχε να αλλάξει από την αρχική πρόταση του Σουφλιά και της Μπιρμπίλη, ήταν ο Δήμος Κοροπίου. Και πετύχαμε να μεγαλώσει λιγάκι η ζώνη Β, που επιτρέπονται ορισμένες χρήσεις. Τώρα, Δήμαρχε, για τα συμβόλαια που είπατε, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Εγώ τα έχω φέρει στο Δήμο, έχω επικυρωμένα αντίγραφα, ξέρω που είναι τα πρωτότυπα, τα έχω βρει εδώ και 20 χρόνια σε ανίποπτο χρόνο για ιστορικούς λόγους, αλλά νομίζω ότι τώρα θα πιάσουν τόπο. Τώρα στην προσφυγή, που νομίζω ότι η βασική προσφυγή πρέπει να είναι του Δήμου και όχι των ιδιωτών. Οι ιδιώτες είναι και η κατάσταση δύσκολη, οικονομική και νομίζω ότι κοστίζει για τον κάθε ιδιώτη να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας. Βασικά ο Δήμος πρέπει να προσφύγει. Λοιπόν, αν καταλήξετε σε νομικό, σε δικηγόρο, είμαι στη διάθεσή του να τον βοηθήσω και να τον κατατοπίσω για το κάθε τι. Επίσης θέλω να πω το εξής. Έμαθα ότι πρόκειται να γίνει υπηκό κέντρο στην Μπουρμπουτσάνα, δίπλα στο Πανιόνιο, και το Υπουργείο Οργανισμός Αθήνας έχει δώσει έγκριση για τοπικό ρημοτομικό, όπου πρόκειται να χτιστούν 15.000 τετραγωνικά μέτρα και με μέγιστο ύψος 16 μέτρα. Δηλαδή 2 μέτρα, 2 σταθμά. Εγώ αν έχω δίπλα και 20 στρέμματα και 50 στρέμματα να έχω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Και έρχεται ο άνθρωπος αυτός που έχει αγοράσει βέβαια αυτή την έκταση και του δίνει τοπικό ρημοτομικό σχέδιο, δηλαδή τον εβάζει στο σχέδιο. Αυτά είναι πράγματα απαράδεκτα. Και έμαθα επίσης ότι και το Συμβούλιο το δέχτηκε με κατά πλειοψηφία το Δημοτικό. Θα ήθελα μια απάντηση σε αυτό το πράγμα το Δήμαρχο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πράγματι ο κύριος Κόλλιας είναι ο άνθρωπος που έχει ψάξει στο παρελθόν επειδή ασχολήθηκε με την ιστορία του τόπου και έχει βρει τα χοντζέτια αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως. Σίγουρα εμείς σαν Δήμος θα κάνουμε προσφυγή. Θα κάνει προσφυγή και ο Δήμος Παιανίας. Με αυτούς που συνεννοηθήκαμε ότι πρέπει να έχουμε συντονισμένες ενέργειες για να μην αντιφάσκουν οι προσφυγές. Είναι η Κυνηγετική Συνομοσπονδία, η Ομοσπονδία και ο Κυνηγετικός Σύλλογος. Θα παρακαλούσα τους συλλόγους και τους φορείς που εμπλέκονται στην περιοχή του Διατάγματος Ημιτού να έχουν συνεργασία με εμάς. Εδώ, αυτή η Επιτροπή όπως απαρτίζεται θα σας δώσει τις κατευθύνσεις για τις προσφυγές, ακόμα και σαν ιδιώτες. Ιδιώτες καλό θα είναι να βρεθούν ομάδες ιδιωτών που θα απευθυνθούν σε νομικούς συμβούλους, σε δικηγόρους, αλλά να είναι σε συνεργασία με το Δήμο. Οι ενέργειες πρέπει να γίνουν πολύ σύντομα, γιατί οι προσφυγές πρέπει να κατατεθούν εντός 60 ημερών από τη δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος. Το Προεδρικό Διάταγμα αλλάζει, όπως είπε και ο κύριος Βορύδης, μόνο με νομοθετική ρύθμιση, δηλαδή αν υπάρξει βούληση του Υπουργού του σημερινού, ο οποίος έχει κάποιο σκοπό να κάνει αναπτυξιακές δράσεις για να επωφεληθεί η οικονομία της χώρας, μόνο με νομοθετική ρύθμιση. Προεδρικό Διάταγμα νέο δεν μπορεί να βγάλει. Μόνο μετά την παρέλευση πενταετίας αναθεωρούνται και τροποποιούνται υπάρχοντα διατάγματα. Επίσης για τις προσφυγές αναφέρθηκε προηγουμένως, το ανέφερε και η κυρία Ιακωβίδου, όπως το είχα πει και στην αρχή, το Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εμείς στοχεύουμε και σε αυτό, το έχουμε προεξοφλήσει. Αν δεν πετύχουμε εδώ, μπορεί να πετύχουμε έξω. Η διάκριση είναι η διάκριση που έγινε προηγουμένως από τον κύριο Βορύδη, ο οποίος είναι και νομικός, για τα αστικά και τα διοικητικά δικαστήρια. Οι ιδιοκτήτες μπορεί να προσφύγουμε κατά αυτόν που έλαβαν αυτές τις αποφάσεις με αγωγές αποζημίωσης στα αστικά δικαστήρια. Εμείς θα κινηθούμε στα διοικητικά. Έτσι. Έχουμε μία διαφοροποίηση.
Θα παρακαλούσα αν θέλουν και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι να τοποθετηθούν, γιατί θα πρέπει να γράψουμε μία λίστα ονομάτων. Να δηλώσετε συμμετοχή και θέλω να απαντήσω και κάτι άλλο που θα το ξέχναγα για το τοπικό ρημοτομικό που αναφέρεται στην Ιππική Ακαδημία. Η Ιππική Ακαδημία έχει πάρει εγκρίσεις την εποχή που έπαιρνε παράλληλα εγκρίσεις η εταιρεία που διαχειρίζεται τις εγκαταστάσεις του Πανιωνίου. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό το πράγμα, αλλά όσον αφορά για τον Πανιώνιο, ο Πανιώνιος που εξυπηρετείται από την εταιρεία, αν θέλετε να πω και το όνομά της, είναι η Gentle Crop Holding LTD, έτσι, και η οποία, για την οποία μάλιστα στις 24 Φεβρουαρίου του 2009 πάθηκε μία απόφαση που ήταν παρόν και ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κύριος Κόλλιας, έτσι, ο Δήμος αποφάσισε κατά πλειοψηφία υπέρ της επιτάχυσης των διαδικασιών για την ολοκλήρωση το συντομότερο δυνατόν του έργου κατασκευής του προπονητικού κέντρου της ΟΣΑΝΟ εταιρείας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο τάδε-τάδε του Προεδρικού Διατάγματος, έτσι. Εμείς είχαμε δηλώσει τότε ότι δεν μπορούν να γίνονται διακρίσεις. Αν θυμάστε καλά, κύριε Κόλλια, είχαμε πει το εξής. Μισό λεπτό. Εμείς, σαν σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, εγώ προσωπικά, ο κύριος Γνιαζάκης, ο κύριος Ντούνης, ο κύριος Πέλλας και ο κύριος Κωνσταντίνου Δήμου και ο Σωτήριος Λάμπρου, οι οποίοι εξέφρασαν τη θέση λέγοντας ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση, και επειδή δεν αφορά τον ίδιο το Γυμναστικό Σύλλογο Πανιώνιο, αλλά αφορά μια εταιρεία, έτσι, ιδιωτική, που υποστηρίζει τον Πανιώνιο, να ληφθεί μια γενικότερη απόφαση με την οποία θα καλυφθούν όλοι όσοι έχουν ήδη εκτάσει και δεν έχουν εκδοθεί άδειες λόγω 15μηνης τότε αναστολής υποδομικών αδειών. Δεν θέλαμε να γίνει διάκριση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήρθε ένα εγκεκριμένο τοπικό ρημοτομικό από τον οργανισμό Αθήνας και το ΙΠΕΚΑ, δεδομένο. Δεν μπορεί να υπάρξει κάποια άλλη τέτοια εγκατάσταση με αυτή τη δραστηριότητα. Ήταν παράλληλη δράση που είχε γίνει στο παρελθόν, μαζί με το εντός εισαγωγικών Πανιώνιο, την εταιρεία, την offshore που σας ανέφερα. Εμείς, είτε πούμε ναι είτε όχι, έχει εγκριθεί. Στέλνεται για τυπικούς πλέον λόγους. Από την άλλη μεριά, σταθμίζουμε και λέμε, πρέπει να κάνουμε τη συνεδρίαση εκείνη για να αποφασίσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Την κάναμε. Και την κάναμε εμπρόθεσμα για να είναι δεκτή αν η πλειοψηφία θέλει να υποβάλουμε ένσταση για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Την κάναμε τη συνεδρίαση εμπρόθεσμα. Υπέρμετρα δημοκρατική. Και μάλιστα δεν χειραγωγήθηκε κανένας Δημοτικός Σύμβουλος. Δεν πιάστηκε κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος από τα αυτή για να ψηφίσει ντε και καλά. Και υπήρχαν διαφωνίες. Εμείς ακούμε τις διαφορετικές προτάσεις, τις διαφορετικές απόψεις και στο τέλος να σας πω και κάτι. Δεν ψηφίζω εγώ σαν Δήμαρχος, το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει. Γι' αυτό επιπλέον μία συνεδρίαση κάναμε για το συγκεκριμένο θέμα. Και μετά όταν παρέλθει ή παρήλθε για τις 27 ετών έκτου παρήλθε η προθεσμία, θα κάνουμε την εκδίκαση των ενστάσεων με την τυπική διαδικασία. Προσθέσαμε μία επιπλέον νόμιμη διαδικασία δημοκρατική για την κρίση του αν θα υποβληθεί ένσταση ή όχι. Αυτά προς το παρόν. Εγώ θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να συγχαίρουμε το ένα μετά, είναι ένα θέμα τελείως διαφορετικό, η υπαρθή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 13-10 είναι η απόφαση και να πω κάτι χαριτολογώντας. Όλοι οι δήμαρχοι επικαλούνται ότι δεν ψηφίζουν, να παίρνουν τις αποφάσεις και εξουσιοδοτούνται να τις κάνουν ό,τι θέλουν. Έτσι, μετά την απόφαση του Συμβουλίου. Αυτό το λέω χαριτολογώντας, δεν δίνω έμφαση σε τίποτα άλλο. Η κυρία Φεντούλη Δέσποινα, Περιφερειακή Σύμβουλος. Καλημέρα και από μένα. Η παρουσία μας εδώ υποδηλώνει την πρόθεση εξέβρεσης της καλύτερης δυνατής λύσης τόσο για τους κατοίκους, τους ιδιοκτήτες, όσο και για την προστασία του περιβάλλοντος. Πρέπει να κινηθούμε, είμαστε εδώ για να συζητήσουμε, να ακούσουμε τις θέσεις, να δούμε τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να αποδειχθούν οι αγρότητες. Θα επανέλθουμε όταν έρθει η ώρα.
Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλησα... Κυρία Φεντούλη, έχει κάνει κάποια μελέτη προς την κατεύθυνση της προσφυγής και καλείται περισσότερο περιβαλλοντικούς λόγους. Την έχει καταθέσει στο Δήμο. Εμείς ήδη τη μελετάμε την πρόταση και θέλουμε να την ενισχύσουμε για να μπορέσουμε να είναι ουσιαστική όταν θα εσωματωθεί αυτή η πρόταση μέσα στην προσφυγή. Παρακαλώ, Περιφερειακός Σύμβουλος, κύριος Μέλλος Γιώργος. Να ξέρετε ότι θα καθίσω μέχρι το τέλος, γιατί θέλω να ακούσω και τις τοποθετήσεις όλων των φορέων και των συμπολιτών μας εδώ από το Κορομπή. Θα μου επιτρέψετε όμως, αγαπητέ Δήμαρχε, λιγάκι να θυμηθώ όταν καθόμουν και εγώ στο πάνω τότε ως Δήμαρχος της Παρινής που είχαμε παρόμοιο θέμα με το θέμα της προστασίας του ημιτού, του πεθαινικού. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα που έρχονται και τα δύο από πολύ παλιά. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον και τους βουλευτές που τοποθετήθηκαν κτλ. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα μπροστά μας για να μπορούμε όταν τοποθετούν αυτοί που είναι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να είναι και εφαρμόσιμα αυτά από τα δύο επίπεδα διοίκησης. Και ενώ και την περιφέρεια, παλιά δεν είναι νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, αλλά και του ΖΟΔΑ. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να μην έχουν ακούσει τόσα χρόνια όλοι οι βουλευτές, όλες οι κυβερνήσεις, ότι κάποτε φωνάζαμε και λέγαμε ως τοπική αυτοδιοίκηση, γιατί άκουσα σήμερα για τον οργανισμό της Αθήνας, ότι τελικά όργανα, τότε και ο κ. Σιόντροπος θα αναπατώνε, έτσι, να διεκδικούμε από τον οργανισμό της Αθήνας. Όταν τελικά καθημερινά, εδώ και τουλάχιστον 3 δεκαετίες, η Ανατολική Αττική αλλάζει το τοπίο, αλλάζει το ανάγκηφο. Τα μεγάλα έργα ήδη έχουν εκτελεστεί. Και σε όλα αυτά, ως άνθρωποι της αυτοδιοίκησης, ποτέ δεν μπορούσαμε να παράγουμε ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο είχαμε και ζητήσει και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να το διεκδικούμε αυτό το πράγμα, έτσι, να γίνει ο οργανισμός της Ανατολικής Αττικής. Εάν πιάσουμε αυτή τη στιγμή τους 13 καλλικράτους δήμους, από τον Οροπό μέχρι κάτω τα 3 μήτρα, θα δούμε ότι όλοι οι δήμοι μας έχουν να κάνουν με κάποιους ορεινούς όγκους που είναι για προστασία, όπως εδώ συγκεκριμένα, που είναι για τον ημιτό. Υπάρχουν μελέτες. Και υπάρχουν μελέτες, και αυτό που έχει καταθεθεί στο γραφείο σας, που είναι μελέτη του κ. Δημόπουλου κτλ., που την έχει επεξεργαστεί η κυρία Κεσκίνα και μεταφέρω τον χαιρετισμό της, είναι ότι από την 1η Ιουνίου, από προχθές, σήμερα 3 Ιουνίου, έχει ξεκινήσει ουσιαστικά η Μητροπολιτική Επιτροπή Περιβάλλοντος. Εκτιμώ και προτείνω, εκτός από αυτό που είπα ότι πρέπει να το βάλουμε και στην Τέρνα και στην Κέρκη, εσείς ο πρωταβάθμιος αυτοδιοίκησης, ότι πρέπει εδώ αυτή την εβδομάδα να καλεστούν και οι 11 περιφερειακοί σύμβουλοι όλων των παραδάξεων μαζί με τους ενδιαφερόμενους δήμους να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις να περάσει από την Μητροπολιτική Επιτροπή. Εάν θα καλέσετε μαζί και τους κύριους συναδέλφους στη Βουλή όπως, έτσι, θα είναι ευχής έργο. Ακούστε και πολύ χαρακτηριστικά. Δεν αλλάζει αυτό που κάνανε τώρα. Έχουμε τα νόμιμα δικαιώματα να πάμε στο Συμβούλιο Επικρατείας, ναι και στο Ευρωπαϊκό. Άρα πρέπει να αλλάξει. Ναι, Βασίλη. Άρα τι πρέπει να αλλάξει. Πρέπει να αλλάξει τον νόμο. Και εδώ δεν είναι θέμα αν το δέχεται ή δεν το δέχεται ο Υπουργός. Εδώ είναι θέμα ότι δεν μιλάμε για καταματητές. Συγγνώμη για τον τρόπο του σχολείου από το 1978 που έχουν αρχίσει αυτά τα προοδευτικά διατάγματα με τον Βασίλη, με τον κύριο Κατερέ, με τον Γιώργο, με τον Θανάση σαν νομαρχιακό σύμβουλο, αλλά και με τους άλλους, και με τους άλλους έχουμε δώσει μαγεία αυτό. Και δεν μπορούν να ανακατατίθεται μελέτες, είτε στο Προεδρείο, είτε στο κάθε Δημαρχείο, όταν τελικά οι ίδιοι υφυπουργοί, οι ίδιοι υπουργοί έπρεπε να πάρουν θέση και όχι να μεταφέρονται έτσι διαμέσου καναλιών. Εκτιμώ λοιπόν κύριε Δήμαρχε και δεν ξέρω τον λόγο, θα ακούσω όλους με προσοχή. Εδώ πέρα πρέπει να πάρουμε άμεσες αποφάσεις. Οι αποφάσεις δεν είναι να μένουν ούτε στο αμφιθέατρο του Δήμου Κορομπίου, ούτε στο αμφιθέατρο κάποια άλλο. Εδώ είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε τις παρεμβάσεις μας και δυναμική παρουσία με ισχυρή επιχειρηματολογία που είναι μαζί μας η επιχειρηματολογία και πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια στην Ανατολική Αττική γίνεται ένα πιάσιμο. Τη βλέπουν όλοι σαν φιλέτο. Πρέπει επιτέλους πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και περιφέρεια να αποδείξουν το διαφορετικό. Δεν μας χωρίζει τίποτα, είμαστε όλοι μαζί για αυτό που θα αφήσουμε στις επόμενες εταιρείες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σφαίρο, τον Γιώργο Περιφερειακό Σύμβουλο, ο λόγος του κύριου Μανιάτη Γιάννη, είναι πρόεδρος του Εξοριστικού Συλλόγου Η Άνοιξη Κιτσίου. Χαίρετε και εγώ την παρουσία εδώ, είναι ο Πέντερ, συνάδελφο, την ΕΡΤ.
Έχω κάνει μια επέμβαση και δεν θα μπορούσα να μιλήσω. Δηλώνουμε την παρουσία μας. Είμαστε κοντά στο Δήμο. Όπως και στις προηγούμενες δημοτικές αρχές, έχουμε καταθέσει κατ' επανάληψη και έχουμε βοηθήσει με αποφάσεις τα θέματα τα οποία απασχολούν και το συγκεκριμένο και δηλώνω ότι θα είμαστε και πάλι κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Λέκας, ο Σπύρος, μπορεί να πάρει τον λόγο και να πει τις απόψεις του σαν πλέον ειδικός και άνθρωπος που έχει ασχοληθεί με το προεδρικό διάτομο στις συζητήσεις, στις κουβέντες και νομίζω είναι χρήσιμες οι απόψεις του. Είχα πει την περασμένη φορά, εγώ όσοι δεν ξέρω είμαι γεωλόγος και κατάγομαι από εδώ και γνωρίζω πιθανή προς πιθανή την Αττική και περισσότερο ακόμα την πατρίδα μου τον Ιμητό. Τα όρια, αν τα δει κάποιος έτσι όπως είναι ευθεία γραμμή, σημαίνει ότι εκεί στο χώρο υπάρχει γκρεμός. Γιατί ένα επίπεδο το οποίο το προβάλλεις ως ευθεία πρέπει να είναι κατακόρυφο. Αυτό είναι δεδομένο και πρέπει να το πείτε όσο κάνετε προσφυγή ή όχι. Τα όρια δεν τα καθορίζουν ούτε οι σύμβουλοι που έχουν, ούτε οι νομικοί, ούτε οι μηχανικοί, ούτε οι γεωλόγοι. Τα καθορίζει η φύση. Το που είναι βράχος και που είναι χώμα φαίνεται, να το πω απλά. Ας έρθουν λοιπόν αυτοί οι κύριοι να απαιτήσουμε να πάνε οι παράγοντες, μηχανικοί βέβαια που ξέρουν τον χώρο, τοπογράφοι ή πολιτικοί, γεωλόγοι ή δασολόγοι και να καθορίσουν πού είναι αυτό το όριο και να σκάσουν όλοι. Όλοι θέλουν να προστατεύσουν το δάσος. Το δάσος δεν προστατεύεται μόνο με το ποδόσφαιρο το δρόμιο, τι θα έπρεπε με το δρόμιο. Να πάνε στου έτσι στο ρέδι, όπως λένε εδώ, να κάνουν ποδήλατο, είναι λίγο περίεργο. Το να κάνεις ορισμένες διαδρομές οι οποίες θα έχουν σχέση με τη γνωριμία της φύσεως ή να θαυμάσεις, ξέρω εγώ, το περιβάλλον, είναι λογικό. Σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο κομμάτι, το κυνηγητικό που λέει ότι θα το κάνω δάσος, προστασία του Ιμητού κλπ. Για να αναπτυχθεί πανίδα ή χλωρίδα, δεν χρειάζεται μόνο το δάσος, χρειάζεται καλλιέργεια. Και εγώ θα σας πω στους απλούς κυνηγούς. Αν υπάρχει ένα καλλιεργημένο χωράφι, απάνω στην Κουρκουτσάνα γενικά, πηγαίνετε και ψάξτε. Θα είναι γεμάτο από κρύο του λαγού. Όπου υπάρχει σέστο δεν υπάρχει τίποτα, γιατί εκεί βγάζει αγριάδα. Και αυτό συμβάλλει στο να βοσκάει εδώ και να κρύβεται άλλο. Επομένως, τα δύο πρέπει να συνεπάρχουν. Εάν μας σταματήσουν αυτές τις καλλιέργειες, γιατί εγώ έχω ελιές και τις οργών, έχω το κόπι μου ή και άλλοι πολλοί, τότε θα σταματήσει να υπάρχει αυτή η αμοιβαία σχέση για να μπορεί να αναπτυχθεί η πανίδα. Εάν δεν οργώσεις, δεν βγαίνει ένα πόρτο που το ξέρουν οι περισσότεροι παλιοί, το λιτρόπιο, όποιος δεν το θυμάται. Αν παλαιότερα όργονες που ήταν τα χωράφια ήταν γεμάτα. Και εκεί συγκεντρώνονται τα πουλιά τα οποία κάνουν ένα μαύρο σποράκι που τρώνε τώρα το καλοκαίρι. Τώρα δεν υπάρχει κανένα πουθενά. Επομένως πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία έτσι όπως την καθόρισε η φύση και να διατηρηθεί. Αυτά ήθελα. Ο λόγος του κύριου Βλάχου Γιώργο για να πει κάτι συντηρωματικά και μετά ο κύριος Πουλάκης για μια σύντομη τοποθέτηση και όποιος άλλος θέλει να τοποθετήσει να μας το πει. Εγώ θέλω πολύ σύντομα να προσθέσω το εξής. Καταρχήν, όσοι έχουν ιδιοκτησίες, όπως είπε και ο Σπύρος, επειδή αυτά τα προσδιορίζει η φύση, να συνεχίσουν να καλλιεργούν τις ιδιοκτησίες τους, ανεξαρτήτως τι ισχύει ή τι δεν ισχύει. Και ας έρθει το δασαρχείο να πει ότι είμαστε παράνομοι. Το δεύτερο όμως, που αφορά εμάς, ακούστηκε πολύ σωστά ότι ένα προεδρικό διάταγμα, από το οποίο δεν περνάει από την Βουλή, ο αρμόδιος υπουργός το στέλνει, έτσι, το στέλνει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος δικαίως παρατήρησε στον Δήμαρχο ότι δεν μπορεί να κάνει παρέμβαση, τυπικά το υπογράφει. Είναι το λεγόμενο προεδρικό διάταγμα. Δεν χωράει παρέμβαση, δεν έχουμε κάνει ενημέρωση. Ναι. Τώρα, αυτό το προεδρικό διάταγμα μπορεί να αλλάξει μετά από πενταετία, εκτός αν ρυθμίζει διαφορετικά, και βεβαίως με την προϋπόθεση ότι ο τότε υπουργός θα θέλει να στείλει με νέο προεδρικό διάταγμα τροποποίηση. Έτσι. Εδώ τώρα ερχόμαστε. Αυτό όμως πρέπει να είναι. Έτσι.
ότι και αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι πρέπει να είναι οποιαδήποτε ρύθμιση πρέπει να είναι προς το ευνοϊκότερο για το περιβάλλον. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι αφαίρετο, χωράει πολύ. Μπορεί να φτιάξει οτιδήποτε και να σου πει αυτό είναι κόντρα στο περιβάλλον, άρα απορρίπτεται. Η ουσιαστική αλλαγή του πώς γίνεται μπορεί να γίνει με νόμο, δηλαδή με νομοσχέδιο. Δηλαδή, δεν θα έρθει νομοσχέδιο για το λιμητό, θα έρθει ένα νομοσχέδιο για το περιβάλλον, στο οποίο μπορεί να κολλήσει μια τροπολογία. Θα έλεγα λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, για να είμαστε λίγο πρακτικοί, όταν θα κάνετε εσείς την προσφυγή, να κρατήσετε αυτά τα σημεία εκμής για τα οποία μίλησα νωρίτερα, τα οποία θα τα καταγράψετε υπό μορφή πρότασης τροπολογίας και θα ζητήσετε από τους 12 βουλευτές να το υπογράψετε. Και να πούμε, εσείς οι 12 βουλευτές είστε διατεθειμένοι κάποια στιγμή σε κάποιο σχετικό νομοσχέδιο να φέρετε αυτή την τροπολογία για να αλλάξει το προεδρικό διάταγμα. Αν μια τροπολογία καταρχήν μπορεί να καθέσει και ένα βουλευτή μόνο του. Όμω, άλλη αξία έχει αν την υπογράφουν όλοι και ιδιαίτερα η κυβερνητική, όποια είναι η κυβέρνηση εκείνη τη στιγμή. Γιατί ένα υπουργό δεν μπορεί να αντισταθεί σε μια τροπολογία που την υπογράφουν και οι 12 βουλευτέ, δεν μπορεί να την αργηθεί. Είναι α το πούμε υπαρκοματική. Εάν όμως την υπογράφει ένα κόμμα ή ένα άτομο, καταλαβαίνετε ότι αρχίζει και πάει πάλι στις καλένες. Θα έλεγα λοιπόν να μας καλέσετε, αφού κάνετε αυτό, να μας στείλετε και ο καθένας να χρεωθεί, να υπογράψει και να δεσμευτεί ότι κάποια στιγμή και οι 12, όλοι οι βουλευτές της Περιφέρειας Αττικής, θα φέρουμε αυτή την τροπολογία σε ένα νομοσχέδιο που θα ταιριάζει με το περιβάλλον. Αυτό ήθελα να πω και σε ευχαριστώ λοιπόν. Για μια τοποθέτηση ενός λεπτού, κύριε Αντιδήμαρχε. Γεια σας. Επιτρέψτε μου να υποβάλω επιγραμματικά κάποιες απόψεις, διαπιστώσεις και την πρότασή μου. Από την αποτίναξη της Ελλάδος από τον τουρκικό ζυγό δεν έχει βρεθεί ένας αγισίλαος αυτή τη χώρα να την κάνει να την αμολιώσει. Δεύτερον, από τότε που πρωτεύουσα έγινε η Αθήνα δεν βρέθηκαν κάποιοι να ρημοτοποιήσουν την Αττική. Δεν έβλεπαν βαθιά ώστε να μην έχουμε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Τρίτον. Η Ανατολική Αττική πλήττεται βιαζόμενη και ο συνεχιζόμενος βιασμός καταλαβαίνετε τι είναι. Παρομολογουμένως, ο λαός μας είναι ένας εργατικός λαός, φιλήσυχος, φιλιρενικός και πολεμιστής. Για τον πολεμιστή θα σας πω πιο μετά. Θέλω να μάθουμε, να γνωρίσουμε τι θέλουμε κι εμείς. Θέλουμε να πουλήσουμε τις ιδιοκτησίες μας, να απολωτριωθεί, να υπάρχει αυτό το καθεστώς, να διατηρήσουμε το προηγούμενο. Τι θέλουμε, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Και πάω στον πολεμιστή. Επειδή πιστεύω ότι οι ηγέτες καθορίζουν τον τρόπο των αντιδράσεων, πιστεύω ότι πρέπει να γίνει το εξής. Καταρχάς, πρέπει να φύγει για να ερήμηση η Αττικούλα μας, πρέπει να φύγουν όλα τα υπουργεία να πάνε εδώ και από την Κοπαίδα. Να είναι μόνοι τους. Δεύτερο, προτείνω οι βουλευτές μας να παραιτηθούν του αξιώματός τους από τα κόμματα, να ανεξαρτοποιηθούν και πάλι εδώ είμαστε εμείς να τους ψηφίσουμε. Τρίτον, ο πρώτος βαθμός και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης να αρχίσει να παραιτείται. Πρώτος, μπορώ να παραιτηθώ εγώ. Και μετά να φτάσουμε σε άλλες. Αφού κάνουμε προηγουμένως αυτά που κάνουμε προηγουμένως, να φτάσουμε σε άλλες καταστάσεις. Αυτά ήθελα να σας πω και εύχομαι να, και να μας αφήσουν μόνους. Εάν μας αφήσουν μόνους, πιστεύω ότι θα τα βγάλουμε πέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Κατέρα, ναι. Ένα ψηφό διαδικτύο. Λαμβανόμενο υπόψη του πήρου μου το Θανάση που ήμασταν από πολύ μαζί πριν από χρόνια στη ΣΕΡΑ. Με τις παραιτήσεις των βουλευτών ή των δημοτικών συμβουλίων δεν γίνεται τίποτα. Ο αγώνας πρέπει να δοθεί μέσα από εκεί που είναι ο καθής. Εκεί νομίζω πρέπει να δοθεί ο αγώνας και συμπληρωματικά απλώς αυτή την απόφαση δηλώνω από τώρα υπεύθυνα ότι θα την συνυπογράψω και δεν είμαι. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο πρόεδρος του Γεωργικού Συνδεσμού Κοροπίου, κ. Σταμάτης Γεωργάκης. Εμένα να με συγχωρήσετε, αγαπητοί συμπολίτες, εδώ πέρα δεν έχω την ευφράδεια ή την ευχέρεια του λόγου που έχουν οι αγαπητοί πολιτικοί που παρευρίσκονται σήμερα εδώ.
και τους ευχαριστούμε γι' αυτό και θα διαβάσω αυτά που σημείωσα από τους προλαγίσαντες. Λοιπόν, σας μιλάω σαν απλός πολίτης και τέτοιος θέλω να παραμείνω και το δηλώνω, πόσο καιρό κάνουν οι πολιτικοί και αυτοί που έχουν εκλέξει σωστά τη δουλειά τους. Σημείωσα μερικά βασικά σημεία από ένα προεδρικό διάταγμα που μας επιβάλλεται για τις βίας. Ο στόχος του είναι η προστασία του ημιτού και η προστασία των περιφερειακών εκτάσεων, η προστασία του τοπίου και ο έλεγχος της δόμησης. Η περιοχή στην οποία εφαρμόζεται είναι ο ορεινός όχλος του ημιτού και οι περιφερειακές, παιδινές και ημιορεινές ζώνες. Και οι ζώνες είναι τριών ειδών, η απορρίτου προστασίας, είναι η περιφερειακή ζώνη προστασίας που πρέπει να πάρει πολλές γεωργικές εκτάσεις και ιδιοκτησίες, στις οποίες επιτρέπεται μεν η γεωργία υπό όρους. Και είναι και η τρίτη ζώνη προστασίας αρχαιολογικών χώρων. Ήδη όμως, μέσα στις ζώνες αυτές έχουν χωροθετηθεί κατά παρέκκληση μεγάλα αθλητικά κέντρα, τα οποία υποβαθμίζουν όλους εμάς τους υπολείπους εδώ πέρα και τις ιδιοκτησίες μας. Από αυτά που κατάλαβα, οι ενέργειες που έχουμε να κάνουμε και σύντομα μάλιστα, δηλαδή σε ένα χρονικό διάστημα μέχρι τον Αύγουστο, έτσι δεν είναι, μέχρι 15, σαν Δήμος και σαν μεμονωμένοι και πολίτες, δημότες, είναι να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικράτειας, δηλαδή ο κάθε πολίτης, ο κάθε ιδιοκτήτης να παίρνει ένα δικηγόρο που, κύριε οικονόμου, πώς είναι το κόστος για να προσφύγω εγώ. Μπορείτε να μου πείτε. Στο χιλιαρικάκι, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να προσφύγουμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως διάβασα και στα χειολόγησα. Στο ευρωπαϊκό τα 10.000. Ναι. Όπως διάβασα από τις εφημερίδες εδώ, τις τοπικές, είναι από δύσκολο έως αδύνατο να υπάρξει θετική έκβαση της υπόθεσης, καθώς ακολουθεί αυστηρή νομολογία. Η δεύτερη περίπτωσή μας είναι πάλι μέχρι τον Αύγουστο, όλοι εμείς οι μικροϊδιοκτήτες εδώ πέρα, και ο Δήμος θα προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπου υπάρχει μεγαλύτερη αισιοδοξία γιατί εκεί ακολουθείται διαδικασία με κριτήρια τα ανθρώπινα δικαιώματα και το δικαίωμα ιδιοκτησίας. Εκεί πόσο είναι η ταρίφα? 10.000 θέλουμε να δώσουμε, τα δάση μεμονωμένα. Λοιπόν, ο χρόνος ολοκλήρωσης της διαδικασίας αυτής θα είναι περίπου 3 χρόνια και ως τότε θα ισχύουν οι διατάξεις που μας έχουν φέρει εδώ πέρα. Προσδοκόμενα αποτελέσματα από όλη αυτή την εμπλοκή τώρα. Σε περίπτωση θετικής έκβασης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα γίνει αναψηλάθηση της δίκης από το Συμβούλιο της Επικράτειας με βάση την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου και έχουμε δώσει τα 10.000. Επίσης θα υπάρχει δυνατότητα απέτησης αποζημίωσης των ιδιοκτητών από το ελληνικό δημόσιο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, αγαπητοί κύριοι, θα ήθελα να επισημάνω και χωρίς να θέλω να θίξω τους παρευρισκόμενους πολιτικούς, ότι η Βουλή μας αποτελείται από πολιτικούς οι οποίοι είναι επιστήμονες διαφόρων επαγγελματικών τάξεων. Κυρίως είναι δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές κτλ. Με ένα νόμο που κάθονται και στείλουν εκεί μέσα, μας στέλνουν τον καθένα από εμάς στα γραφεία του πότε ενός συναδέλφου τους και πότε του άλλου, πότε σε λογιστή, πότε σε δικηγόρο για να κάνουμε τι, για να αποκτήσουμε το αυτονόητο δηλαδή, έτσι. Λοιπόν, η καταστρατήγηση του ατομικού δικαιώματος της ιδιοκτησίας που περιέχεται εδώ στο προεδρικό διάταγμα του ημιτού και η μέθοδος της απαξίωσης και της χωροθέτησης ζωνών προστασίας όπως στην περίπτωσή μας καθυλώνει την αξία της γης, την οποία στη συνέχεια συγκεντρώνουν κάποιοι, όπως ήδη έχουν κάνει και όπως θα δείτε να κάνουν στη συνέχεια, που μπορεί να είναι και οι ίδιοι που τα προκαλούν βέβαια όλα αυτά. Και στη συνέχεια, αλλάζοντας την κρίση, όπως πολύ σωστά είπε και ο κύριος οικονόμου και ο κύριος Βλέπος, αποκτούν με απόλυτο τρόπο πλούτο σε βάρος του απλού πολίτη ιδιοκτήτη. Σήμερα, με την εξέλιξη της οικονομικής κρίσης, ο απλός πολίτης βιώνει με το χειρότερο τρόπο την αποτυχία του πολιτικού συστήματος. Ενός συστήματος που υποτάχθηκε από την αδιαφορία των πολιτικών για τα ψέματα που λένε και από την βουλημία κάποιων από αυτούς, ξέρονται οι παρόντες, για το υπερβολικό κέρδος. Η αποτυχία της επιστήμης επίσης που εκφέρεται μέσω των πολιτικών προκαλεί στον απλό πολίτη δυσπιστία και καχυποψία, απογοήτευση και δυσαρέσκεια. Ο απλός πολίτης εξουθενώνεται, γκρεμίζονται τα ιδανικά και τα πιστεύω του και μετατρέπεται σε υποχείριο, ανίκανος ακόμα και για να αντιδράσει και να αγανακτήσει, αγαπητοί συμπολίτες. Θέλω να υποβάλω δύο ερωτήσεις. Την πρώτη, μάλλον την έκανα και έμαθα το κόστος της προσφυγής, πόσα λεφτά έχουμε να δώσουμε. Θέλω να κάνω μία ερώτηση στον Δήμαρχο, αν μπορεί να υπάρξει συνεργασία, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε τα βασικά ατομικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, να ανατεθεί σε κάποιους νομικούς επίδραστηριοποιούνται στην περιοχή, ώστε να υπάρχει
από όλους τους ιδιοκτήτες κοινή γραμμή εδώ πέρα τώρα. Και αν μπορεί να συνδράμει ο Δήμος αυτό, επειδή το κόστος είναι μεγάλο. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Βασικά όμως θα ήθελα και σαν φορείς, γιατί από ό,τι ξέρω ότι προσωπεύατε εσείς τον γεωργικό συνδυασμό, πρέπει να συμμετάσχουν και οι φορείς. Το να προσφύγει μεμονωμένα κάποιος πολίτης είναι πολύ δαπανηρό. Ομάδες πολιτών μπορεί να γίνουν. Όπως επίσης πρέπει να είμαστε, και το τόνισα, υπερθεμάτισα, συντονισμένοι να μην τα αντιφάσκουν οι προτάσεις που καταθέτουμε. Πρέπει να έχουμε το επόμενο διάστημα μία συνάντηση, ενημέρωση των νομικών συμβούλων, αν επιλέξουν κάποιοι. Εμείς εδώ σαν Επιτροπή Πενταμελής είμαστε για να συγκεντρώσουμε όλες αυτές τις προτάσεις, να κάνουμε τον συντονισμό των νομικών συμβούλων για να μην έχουμε αντιφάσεις. Εμείς θα συνδράμουμε οικονομικά. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πράγμα. Κύριε Γιωργάκη, ευχαριστούμε πολύ. Ο λόγος του κύριο Χρήστο Αναγνώστου, Γενικό Γραμματέα του Κοινοβουλικού Συλλόγου Κορομπίου. Εγώ συμπληρωματικά σε αυτά που είπε ο Πρόεδρος, θα ήθελα να σας πω ότι για να έχει οποιαδήποτε ουσία, οποιαδήποτε προσφυγή εκ μέρους των φορέων των κινητικών οργανώσεων, θα πρέπει να υπάρχει ο ημιτός όπως είναι σήμερα. Βοηθήστε με εθελοντές την πυρασφάλεια. Αν καεί, δεν έχει νόημα να κάνουμε τίποτα από εκεί και πέρα. Αυτό ήθελα, ευχαριστώ. Κράτη να πάρετε το λόγο, δεν θυμάμαι το όνομά σας. Καταρχάς, καλό μεσημέρι. Δεν θα πείτε το όνομά σας για την καλοσύνη. Παρνάμα με. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που παρόλο το αργά της το πέρας της ώρας έχουν παραμείνει κάποιοι οι βουλευτές, πολιτικοί. Στεναχωριέμαι γιατί δεν βλέπω όμως δημότες να έχουν παραμείνει, τον οποίο τα συμφέροντά τους αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν. Και είμαι ιδιαίτερα περήφανη που ανήκω στο κινητικό σύλλογο και γιατί γι' αυτό το λόγο είμαι εδώ, γιατί εγώ δεν έχω εκεί κάποια περιουσιακά στοιχεία, παρόλα αυτά με ενδιαφέρει. Και όταν ξεκίνησε πέρσι η διαβούλευση μέσω ίντερνετ για το θέμα του ημιτού, παρακινώντας, είναι και εδώ και ο Άρης ο Περσινός, πρόεδρος του συλλόγου μας, και χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται μαζί με τον καινούριο πρόεδρο, τον Γιώργο Τζιαβρή. Ξεκινήσαμε έναν αγώνα και φτάσαμε 4.500 ψήφους. Και αν θα δείτε, αν πείτε, γιατί υπάρχουν τα αρχεία μέσα στη διαβούλευση, αυτοί οι 4.500 περίπου ήρθαν οι περισσότεροι από την κυνηγητική οικογένεια. Είναι γύρω στις 1.800 οι υπόλοιποι των πολιτών που συμμετέχουν. Θεωρώντας τα συμφέροντα αυτών που έχουν γη σε αυτή την περιοχή είναι μεγαλύτερα και θα πρέπει ο αγώνας σας να γίνει πιο έντονος. Εμάς των κυνηγών είναι πολύ πιο μικρά αυτή τη στιγμή. Γιατί πολύ μικρό αριθμός κυνηγών κυνηγά, ίσως κάποιοι μεγαλύτεροι σε ηλικιωμένοι κυνηγοί ή κάποιοι πατεράδες εδώ φίλο που είναι, διότι και το θύρωμα εκτός του λαγού που υπάρχει αυτή τη στιγμή, το υπόλοιπο δεν είναι σημαντικό για όλους εμάς. Νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσετε σε συνεργασία με την Επιτροπή που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε περαιτέρω κινήσεις. Μαζί μπορείτε να προσφυγείτε οπουδήποτε, αν ενωθείτε όλοι, γιατί δεν το βλέπω να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον. Εμείς έχουμε ένα πυροφυλάκιο αυτή τη στιγμή στην είσοδο του ΣΕΣΥ, δίπλα βρίσκεται ο οικισμός Βίζα, και δεν έχουμε εθελοντή από τον οικισμό που, αν πιάσει φωτιά, κινδυνεύει να κάνει το σπίτι του. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που γίνεται και δεν κατάλαβα αν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό που έχουν μερικοί εδώ στην περιοχή. Θα έπρεπε να έχουν ξεκινήσει οι κινητοποίησεις από πέρσι, όταν είχαμε ξανακάνει κάποια ακόμα συγκέντρωση εδώ πέρα. Και το ενδιαφέρον, μπορώ να πω, εκτός των κυνηγών, των υπόλοιπων ήταν ανύπαρκτο. Γιατί φαίνεται και εδώ, γιατί μπορεί να είναι η ώρα του φαγητού, αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να υπάρχουν οι δημότες εδώ να δώσουν το παρόν δυναμικά σε όλες τις κινητοποιήσεις. Κάνω καθόριστα το παράδειγμα της κερατές. Και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε και νομικά και όπως άλλως γίνεται μαζί με την Επιτροπή που έχει συσταθεί από το, από το Δημοτικό Συμβούλιο, να προχωρήσουμε και να καταφέρουμε να μπορέσουμε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα δυναμικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παρνάμα. Αν κάποιος θέλος... Ο κύριος Αντροδίου από το Σύλλογο της Κάπιτσας. Όχι, όχι, όχι. Εγώ
Θέλετε να έρθει στο μικρόφωνο να πει τις απόψεις σας. Δεν έχει καμία άποψη να που λέει των κτισμάτων, ναι, εάν αφορούν και τις οικίες, αν κάποιος δηλαδή μπορεί να κάνει επιδιορθώσεις στο σπίτι του με κάποια άδεια και από πού. Και για τα νομιμοποιημένα με τον νόμο επιτρέπονται... 120 του Μάνου να πείτε κυρία Βουλιά. Επιτρέπονται οι επισκευές. Επιτρέπονται οι επισκευές και η συντήρηση των κτηρίων. Επιτρέπεται. Αυτό, αλλά αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι πρέπει να γίνει κατάλογος κτηρίων ή υφισταμένων εγκαταστάσεων, κατάλογος περιφράξεων και δεν ξέρω πού το πάνε αν κάποιος έχει έστω ένα αυθαίρετο που έχει νομιμοποιηθεί, το έχει δηλώσει και έχει προσθέσει ένα δωμάτιο, τι θα εννοεί αυτό, ότι έχει υπέρβαση και ότι είναι αυθαίρετο και πρέπει να του γκρεμίσουμε το δωμάτιο. Η προηγούμενη διάταξη που προϋπήρχε είχε να κάνει με χρήσεις μη συμβατές απομακρύνονται. Αυτό το τράβηξαν. Γιατί κατάλαβαν ότι θα δημιουργηθεί κοινωνικό πρόβλημα. Κοινωνικό πρόβλημα δημιουργείται όταν ο άλλος έχει χρήση κατοικία σε περιοχή που δεν επιτρέπεται η κατοικία, είναι υποχρεωμένη να κατεδαφιστεί η κατοικία. Αντιλαμβάνεσαι πόσες χιλιάδες οικογένειες θα έμεναν άστεγες. Εν πάση περιπτώσει όμως, τη συντήρηση των κτηρίων τη δίνει. Αλλά για να κάνει κάποιος μία νόμιμη συντήρηση, πρέπει να υποβάλει και την νομιμότητα του υπάρχοντος κτίσματος. Μάλιστα. Αντιλαμβάνεστε ποια είναι η διαρκεστήδα σε αυτό το σημείο. Ναι, ναι, ναι. Συμφωνούμε. Για τα παλιά κτίσματα, έστω για τα παλιά κτίσματα, πού πρέπει να απευθυνθούμε σαν κάτοικοι και αν πρέπει να βγάλουμε κάποια άδεια, να ενημερώσουμε τον κόσμο, τις κάρτες σας, ναι. Θα το δούμε κι εμείς, θα συνοηθούμε και με την Πολεοδομία για την εφαρμογή, για να μην υπάρχουν διεστάμενες απόψεις. Και πιστεύω ότι θα βρεθεί μια λύση. Αλλά ωστόσο, θέλω να σας ενημερώσω για μερικά πράγματα που δεν έχετε προσέξει. Στο χάρτη αυτό είναι το βόρειο τμήμα της περιοχής του Κοροπίου. Εδώ σε αυτό το σημείο είναι το σύνορο με την Παιανία. Εμείς έχουμε τον λόφο της Μονής Βιθλεέμ, είναι το μοναστήρι του Χριστού που λέμε, και έχουν κατεβάσει την αλφα ζώνη και έχουν περιλάβει όλο αυτό το λόφο με ζώνη αλφα αδόμητη. Έχετε τις πιστικές σας εκεί. Έτσι, η κυρία Κοτζιά που ήταν εδώ προηγουμένως, κυρία Δελικούρα. Και έχουν και αρχαιολογική ζώνη στο Χριστό. Από τα τρία ρέματα που μας έλεγαν ότι προστατεύουν, έχουν αφαιρεθεί τα δύο, γιατί δεν αφορούσαν ρέματα, αφορούσαν δρόμους. Είχαν κάνει σύγκριση και παρέμεινε ένα τμήμα εδώ στο λεγόμενο ρέμα της Χαλιδούς. Ο Οργανισμός Αθήνας έχει μεγάλη σύγκριση. Τα υπόβαθρα που χρησιμοποιεί είναι το έτος 1967 θεωρημένα με γραμμές το 69 και προσπαθεί να απαλύνει την κατάσταση προς τους πολίτες χρησιμοποιώντας εδώ αυτά τα υπόβαθρα τα οποία δεν δείχνουν το τι υφίσταται σήμερα. Αν πάρει κάποιος μία δορυφορική αεροφωτογραφία, δεν σας λέω τώρα, του 2011, ας ανατρέξει στο 1978. Θα δει τη σκάρπεζα ότι είναι δομημένη από πολλών ετών πριν το 1978, όπως και το χέρωμα, όπως και το προσήλιο. Αυτά έχουν μια επιχειρηματολογία, ότι έγινε λάθος και μπήκε στο διάταγμα ημιτού προστατευόμενη αυτή η περιοχή. Η περιοχή αυτή είχε αλλάξει χαρακτήρα. Σε αυτό το σημείο εδώ, η πρώτη γραμμή του διατάγματος που αφορούσε την αλφα ζώνη την εποχή Σουφλιά ήταν κάπου εδώ, πιο χαμηλά. Ανέβηκε η βιβλίλη πιο πάνω, αλλά παραμένει να έχει συμπεριλάβει μεγάλη έκταση από εδώ, που συνολικά αυτά είναι κάποια χιλιάδες στρέμματα.
Και μιλάμε όχι για δασικές εκτάσεις. Μιλάμε για καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες σταματάνε σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτή η ζώνη Α εδώ αφορά καλλιέργειες. Εκεί δεν θα μπορέσετε να πάτε στις ιδιοκτησίες και με το σκεπτικό των μη κυβερνητικών οργανώσεων που θέλουν να διαχειριστούν τον ημιτό και όχι οι κάτοικοι των περιοχών, ο πρώτος και δεύτερος βαθμός αυτοδιοίκησης, που εμάς αφορά, κάποιοι σαλονάτοι στα αρετηρέ που παρατηρούν τα πουλάκια με τα κιάλια και βλέπουν αν ζευγαρώνουν ή δεν ζευγαρώνουν, οι ματάκηδες δηλαδή, θέλουν να επιβάλλουν αυτή την κατάσταση. Να δημεύσουν αυτές τις περιουσίες που βρίσκονται εδώ. Απαγορεύουν τη γεωργία εδώ. Λοιπόν, αυτό αφορά το βόρειο τμήμα. Ευχαριστώ πολύ. Και υπάρχει το νότιο τμήμα. Σε αυτό το σημείο είναι οναπτικά σε εδώ. Η αρχαιολογική περιοχή απόλυτης προστασίας Β1 που είναι στον Αγιογέννη το μετανοείται ακριβώς απέναντι προς το μοναστήρι της Αγίας Τριάδας παίρνει το χαρακτήρα Α, γίνεται αδόμη. Η υπόλοιπη περιοχή επιπροσθέτως παίρνει το χαρακτήρα Γ της ευρύτερης αρχαιολογικής περιοχής. Γίνεται αυτή η παρέμβαση. Παρέμβαση γίνεται στο λόφο της άνοιξης στο Κίτσι, στη Κόντρα Κλιάτε, που βάζει σε Α ζώνη όλη την κορυφή και γύρω-γύρω όλη αυτή την περιοχή αρχαιολογική ζώνη. Αυτή η γωνία εδώ που βλέπετε έχει εξαιρέσει από την πολεοδόμηση που αφορά το Κίτσι, έχει εξαιρέσει όλη αυτή την περιοχή. Και φυσικά δεν συζητάμε για την απέναντι πλευρά. Η Σκάρπεζα που βρίσκεται εδώ, έτσι, έχει ένα τμήμα, το μεγαλύτερο τμήμα, στη ζώνη Β και ακολουθεί η ζώνη Α. Ωστόσο όμως, το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης, στην περιοχή της Σχολής Ευελπίδων, που δεν επιτρεπόταν η χρήση της κατοικίας, έχει κάνει τα συγκροτήματα κατοικιών. Ναι, ναι, πράγματι έτσι. Εκεί θα πάει να τους κάνει παρατήρηση, ότι δεν είναι συμβατή η χρήση τους. Αλλά το κατάλαβαν αργά. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, όποιος θέλει να τοποθετείτε, θα παίρνει το μικρόφωνο στη θέση του, μισό λεπτό, θα λέει το όνομά του. Η Άλεξ. Πάρε το μικρόφωνο, είναι καλό σημείο. Πάρε το μικρόφωνο. Δημήτρη, στον κύριο εδώ, στον κύριο. Δεν είναι διαλέξα. Οι ιδιοκτήτες δεν είναι ειδοποιημένοι. Με συγχωρείς, πάρε το μικρόφωνο στην καλοσύνη να μας πεις και το όνομά σου, να καταγραφείς τα πρακτικά που έχουμε. Σαν προβλέπουμε, Ιωάννης, λέω ότι οι ιδιοκτήτες δεν είναι ενημερωμένοι. Εγώ είμαι ιδιοκτήτης ενός μεγάλου κτίσματος και δυστυχώς δεν ήμουν ενημερωμένος. Εχθές άκουσα από το αυτοκίνητο και ήρθα σήμερα να ακούσω. Γι' αυτό είμαστε λίγοι. Οι ιδιοκτήτες δεν μπορεί να είμαστε μόνο αυτοί που υπάρχουν εδώ. Πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι ιδιοκτήτες. Έχει καταχωρηθεί στο τοπικό τύπο από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχει αναρτηθεί στο site. Έχουμε βγάλει την ντουντούκα προς τα έξω. Νομίζω ότι ο καθένας από εμάς που έχει ενδιαφέρον μπορεί να ενημερώνει και τους άλλους συμπολίτες μας. Έχω στείλει και κάποια δεκάδες SMS σε ανθρώπους που δεν έχουν επικοινωνία. Ναι, είπα γιατί είμαστε λίγοι. Παρακαλώ πάρτε ο κύριος Τούνης, ο Αντώνης. Συγγνώμη. Τελειώστε και μετά με τον κύριο Στούρη. Στάτης ξενοφών, σε αυτά που σας είπε η κυρία Αντωνιάδου για σκάφη. Θεωρώ ότι εμείς από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης αυτές οι χρήσεις οι οποίες έχουν εγκατασταθεί όπως είπατε από το 1971 θα αντιμετωπιστούν κάπως διαφορετικά. Είμαι κάτοικος από το 1995 μόνο. Καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω. Αλλά μπορείτε να κάνετε νόμιμη άδεια επισκεπτική. Ναι, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει πώς θα το διατηρήσω και να είναι κατεδαφιστή. Αυτό με ενδιαφέρει. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο λόγος στον κύριο Ντούνη τον Αντώνη, τέος πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης. Γεια σας. Θέλω να κάνω μία επισήμανση στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Εγώ, βάσει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα. Το ανέφερα ήδη στην αρχή. Το ανέφερα, κύριε πρόεδρε, αλλά εγώ δεν πήρα ούτε καν τηλεφώνημα.
για την απόψινή συγκέντρωση. Μια επισήμαση κάνω ότι θα τα πούμε κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι που επιβεβαιώνουν αυτά. Και επειδή έχει προκύψει ένα θέμα με τα email, παρακαλώ όλοι οι φορείς οι οποίοι δεν λαμβάνουν με email τα μηνύματα αυτά να δώσουν το σωστό email. Παρουσιάστηκε το πρόβλημα με τους κυρίους βουλευτές που έχουν αλλάξει email. Θεωρούμε όλοι ότι ο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας είναι τα email. Παρακαλώ, καταθέστε κι εσείς αν θέλετε ένα email για να... Δεν είναι ο συνέχεια αυτό, έτσι δεν μπαίνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, επειδή σαν μέλος της προηγούμενης δημοτικής αρχής, πράγματι έχω συμβάλει κι εγώ και σαν λόγω επαγγελματικής ιδιότητας και σαν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου στο συγκεκριμένο θέμα, δεν ήθελα να μιλήσω σήμερα γιατί αισθάνομαι ότι έχω φάει μια σφαλιάρα. Παρόλες προσπάθειες που κάναμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, προσπαθούσαμε επί, είναι τέλος του 8, δύο χρόνια να αποδείξουμε το αυτονόητο, τι πραγματικά είναι ο ημιτός. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Όταν πηγαίναμε στην Εκκλησιαστική Επιτροπή του Οργανισμού Αθήνας, η οποία είναι το κύριο όργανο που εισηγείται στον Υπουργό για τα διατάγματα και εξηγούσαμε το αυτονόητο, δηλαδή εμείς είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε να προστατεύσουμε τον ημιτό και το έχουμε στην πράξη αυτό πραγματοποιήσει. Αν βλέπετε, αυτοί εδώ πέρα είναι βουλιαγμένοι και εκεί πάνω που τελειώνει κάτι κόκκινα είναι Μεσογείο. Εκεί είναι ο ημιτός πραγματικά. Εκεί ήταν ο ημιτός. Το βλέπουμε μόνοι μας, αυτά τα νορβηγικά φιόρδ που υπάρχουν είναι οι καταπατήσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των ετών. Δηλαδή εμείς αμεσογείτες τι εισπράττουμε. Επειδή οι πρόγονοί μας σεβάστηκαν τον ημιτό και δεν ανέβηκαν να χτίσουν εδώ όπως οι απέναντι, μας χρησιμοποιούν σαν αντιστάπισμα. Το κομμάτι δηλαδή που λείπει από εκεί το έφερα στην περιοχή μας. Αυτά έχουν ελεγχθεί πάρα πολλές φορές. Δυστυχώς εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος από τη συμπαράσταση που είχαμε από τα δύο μεγάλα κόμματα και το λέω ξεκάθαρα πλην με μονοπέλα περιπτώσεων. Η πολιτική ήταν η ίδια και επί Σουφιά και επί Πυρπίλης και μην ξεχνάμε ότι το θέμα έχει ξεκινήσει με το αφαίρετο του Μαγκίνα, έτσι μην το ξεχνάμε, από τότε ξεκίνησε επί Σουφιά και ήταν εντολή του Σουφιά. Τέρμα να απογορευθούν όλα στον ημιτό. Ο ίδιος έχει αυθαίρετο, μη συγχωρείτε. Από τότε ξεκίνησε, προχώρησε αυτό ο Οργανισμός Αθήνας και κάνει 2-3 εκκλησιαστικές επιτροπές για αυτό το θέμα. Με περίπου αυτά που έγιναν τώρα, που έγινε προεδρικό διάταγμα, και επαχθέστερα, η ζώνη Α δηλαδή ήταν ακόμα πιο κάτω εις βάρος της ζώνης Β, μεσολάβησαν οι εκλογές εθνικές. Άλλαξε κυβέρνηση. Ανέλαβε άλλος υπουργός. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν οι ίδιοι. Έτσι, τότε άλλαξε η κυρία Σικιανάκη, πρόεδρος Οργανισμού Αθήνας. Και ανέλαβε ο κύριος Πολύζος, την ίδια πολιτική ασκούσαν. Γιατί τις ίδιες εντολές έπαιρναν. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε σαν Δήμος. Το μόνο που καταφέραμε είναι ότι μειώσαμε τη ζώνη Α κατά 700 στρέμματα. Δηλαδή, σώσαμε το εισαγωγικό περιουσίες δημοτών Κοροπίου γύρω στα 700 στρέμματα που ήταν Α περιοχή και τώρα έγινε Β, που επιτρέπεται μόνο σχολεία, έτσι, τίποτα άλλο για να είμαστε... να ξέρουμε και τι λέμε. Το θέμα είναι το άλλο, που εδώ δεν επισημάνθηκε. Η περιοχή Α αυτή τη στιγμή, η οποία απαγορεύεται στην ουσία και η γεωργία, έτσι, όλοι έχουμε χτήματα, έχουμε ελιές, αμυγδαλιές, πιστικές, μερικοί απέλια δεν ξέρω αν έχουν, απαγορεύεται βάσει του διατάγματος να πάμε να καλλιεργήσουμε, έτσι. Αν έχουμε καταλάβει περί τίνος πρόκειται. Απ' την άλλη μεριά το ιδιοκτησία προστατεύεται από το Σύνταγμα. Έτσι δεν είναι. Εάν θέλουν οι κύριοι αυτοί να καθορίσουν και μιλάμε για 5.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων μέσα στη ζώνη Α, αν τα θέλουν χώρο αναψυχής, περιπάτου και για ποδήλατο, ας τα απολυτριώσουν και ας τα δώσουν στα 4 εκατομμύρια των Αθηναίων της δυτικής πλευράς
οι οποίοι αφού ασέλκυσαν πραγματικά στον Ιππητό, θέλουν την ανατολική πλευρά να τη χρησιμοποιούν σαν χώρο περιπάτου. Έτσι, γιατί περί αυτού πρόκειται. Θέλω να μας δώσουν κάρτα εισόδου, γιατί στις πύλες θα είναι ελεγχόμενη εισόδου. Με κάρτα θα μας πει. Εγώ παραχωρώ στον Άγκα 3, έχω ένα χωράφι με ελιές, το παραχωρώ σαν πύλη εισόδου. Τι να σου πω τώρα. Πω κάτι άλλο. Δεν τελειώσαμε εδώ. Επίκειται η χάραξη των νέων οδικών αξώνων, οι οποίες διέρχονται μέσα από τις ζώνες προστασίας ημιτού και από την Α και από την Β. Το οποίο θα σκάσει τώρα, έτσι. Μέχρι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο θα χαραχθούν οι νέοι αυτοκινητόδρομοι που αυτή τη στιγμή έχουν παγώσει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μια περιοχή η οποία έχει χαρακτηριστεί Α, η οποία είναι απαξιωμένη τελείως, χαμηλή τιμή γης, καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει σε θέματα αποζημιώσεων. Έτσι, δεν είναι τυχαία όλα αυτά που γίνονται. Και κάτω άλλο θέλω να κάνω μια προσωπική μου εκτίμωση και τελειώνω, μην καταχράσουμε το χρόνο σας. Εγώ θέλω να πω κάτι, ότι τελικά το μόνο όπλο που έχουμε σαν δημότες είναι να πάμε να ψηφίσουμε ή κάθε 4 χρόνια ή κάθε 2 χρόνια όποτε γίνονται εκλογές εθνικές. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο όπλο. Ας επιλέξουμε μόνοι μας ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα μας εκπροσωπήσουν και θα παίρνουν αποφάσεις για μας. Και να μην είμαστε εδώ πέρα και να λέμε στον καθένα εσύ τι έκανες και εσύ τι έκανες, γιατί είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι. Ας ψάξουμε να δούμε ποιοι πραγματικά ενδιαφέρθηκαν για τα προβλήματά μας και ας επιλέξουμε τους κατάλληλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιγάλα. Εδώ πέρα στην κυρία και μετά στον κύριο Σιγάλα τον Γιώργο. Χαιρετίζω τη συγκέντρωση. Απειλείτε το όνομά σας για την κάλεση. Λέγομαι Μόφορη και εκπροσωπώ την εταιρεία την οποία είπε ο κύριος Κόλλιας ότι θέλει να κάνει το τοπικό ερηματοδικό και να κάνει τον όμιλο τον ιππικό. Θέλω να διευκρινίσω λοιπόν ότι είναι στη διάθεση όλου του Κοροπιού και οποιοδήποτε να δει όλες μας τις άδειες και τον αγώνα που έχουμε κάνει από το 2005 που εγώ προσωπικά ξαναγοράζω στρέμα-στρέμα με καλές τιμές, όχι χαμηλά, στην αρχή ίσως πιο χαμηλά, αργότερα όπως ξέρετε πιο ακριβά. Μία έκταση στην οποία εμείς έχουμε ένα όραμα, στο οποίο όμως δεν θα πετύχει ποτέ, όχι μόνο τον λόγο οικονομικών, διοικητικών ελλείψεων της Ελλάδος και τραγικής κατάστασης που είναι τώρα η οικονομία μας, αλλά αν δεν το αγκαλιάσει και ο τόπος. Και ίσως αυτό είναι μία παράληψη που δεν το έχουμε παρουσιάσει και δεν έχουμε συζητήσει μαζί σας και όχι και πέραν από τους αγοραστές οι οποίοι μας μετέβευσαν τις περιουσίες τους, δεν το συζητήσαμε ευρύτερα. Εγώ πιστεύω η οικογένεια η οποία είναι και το έχει όραμα και την οποία εκπροσωπώ και δυστυχώς σήμερα είναι στην Ιταλία σε αγώνες υπηκούς και γι' αυτό δεν μπορούμε. Μου επιτρέψετε να πω ότι εδώ μιλάμε για τα μέτρα προστασίας του ιππητού. Έτσι, κάνετε μια σύντομη τοποθέτηση και δηλώνετε. Σας παρακαλώ πολύ. Ο κ. Βλάχος μίλησε για κάποια συνωμοσία. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν είπα αυτό. Θέλω να το πω αυτό. Βεβαίως. Θέλω λοιπόν τελειώνοντας να πω ότι είναι μια οικογένεια όπως όλοι εμείς που ζει στη Μεσογεία. Έχει εδώ το σπίτι της στον νόμιμο και ενδιαφέρεται για τον τόπο. Εάν δεν το βοηθήσουμε όλοι και το κράτος βεβαίως με τη διοίκηση η οποία αλλάζει κάθε μέρα, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Τώρα, ερχόμαστε στο προκείμενο. Εμείς δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε πάρα πολλά συμφέροντα εδώ, όπως και εσείς. Δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι στο τέλος, παρόλο που έχουμε καταθέσει την άδεια από το 2006, θα πάρουμε άδεια. Μπορεί να βρεθούμε με μια ακριβή περιουσία, όπως και εσείς, και να μην μπορούμε να την πλησιάσουμε. Είμαστε λοιπόν μαζί σας και στα νομικά και στις κινητοποιήσεις και οπουδήποτε. Αυτό που μόνο θέλω να πω είναι ότι ως τώρα τα νομικά μέτρα είναι απαραίτητα και πρέπει να συντονιστούν όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος. Αλλά τα ακραία μέτρα, τα οποία λόγω καλοκαιριού λέω να τα αποφύγουμε γιατί θα γίνουμε σε όλο το λιγανοπέδιο λαομίσιτη, επειδή όλοι θέλουν να πάνε στις θάλασσες κτλ. Πρέπει να τα σχεδιάσουμε σε κοινές συνεδριάσεις, με ιδέες πιο πρωτότυπες, κάτι άλλο να κάνουμε, να μην κλείσουμε δηλαδή όπως στην Κερατέα τους δρόμους. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να γίνει. Θα μου επιτρέψετε να σου βάλετε το χρόνο σας, έτσι. Σας ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ. Και όποιος θέλει κάτι ενημέρωση είναι στη διάθεση. Κύριε Σιγάλα, το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρετο το κοινό.
αυτό που έχω να προτείνω είναι να αναλάβει η Δημαρχία όλη αυτή την διοργάνωση για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε δικαστικά. Διότι μεμονωμένα οι σύλλογοι μπορεί να έχουν διαφορετικές απόψεις, μπορεί να αργοπορήσουν, ενώ αν το αναλάβετε εσείς θα έχουμε ένα εγγυημένο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η άποψή μου. Και δεν συνιστώ απαλωτριώσεις. Θα μας αποζημιώσουν για τη μείωση αξίας γης που υφιστάμεθα. Προς Θεού μην κάνετε το λάθος να δεχτείτε απαλωτριώσεις στα κτήματά σας. Κατέχετε ένα μέρος του πλανήτη. Καταλάβετε το και μάλιστα με αξία. Μην δεχτείτε απαλωτριώσεις. Να σας πληρώσουν το 80% της αξίας σας, να πάρετε λεφτά, αλλά την αξία της γης και τη γη σας θα την έχετε. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω και παρακαλώ πάλι τη Δημαρχία να κοιτάξουμε να αναλάβει τον δικαστικό αγώνα και να συνεισφέρουμε και εμείς οι ιδιώτες, αν υπάρχει θέμα οικονομικό, να συνεισφέρουμε και εμείς. Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στον κύριο Παπαχρήστο Βαγγέλη. Καλησπέρα σας κύριοι. Το όνομά μου είναι Βαγγέλης Παπαχρήστου. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Στην Κερατέα, το οποίο εκεί τα δίδατα τα μεγαλοσυμφέροντα του κύριου Μπόγορα και του κύριου Λάτζη, έγινε ένας ολόκληρος χαμός και το πετύχανε. Με μόχθο, με αγώνα. Είχαν ενάντια όλα τα ΜΜΕ των μεγαργολάβων. Το πετύχανε. Εμείς εδώ πέρα τι αυτό που ονομάζουμε προληπτική ιατρική κάναμε. Μήπως θα πρέπει να αναλογιστούμε όλοι μας τις ευθύνες μας. Ξέραμε εδώ και καιρό, όπως είπε και ο κύριος Ντούνης, ότι το θέμα τέθη τότε με το Μαγκίνα. Και να σας πω και κάτι άλλο. Το θέμα δεν ήταν ο Μαγκίνας, αν είχε ή δεν είχε νόμιμο αναψυκτήριο. Νόμιμο ήτανε. Οι παράνομοι εργαζόμενοι ήτανε. Και το πήρε όλη η μπάλα. Ξεκίνησε μετά μια υποτίμηση όλων των θεμάτων. Ξέραμε ότι θα έρθει μια στιγμή η Α και η Β ζώνη. Το ξέραμε. Υπήρχαν και χάρτες και προσχέδια και όλα αυτά. Μήπως, να το πω καλοπροαίρετα, όχι κακοπροαίρετα, καλοπροαίρετα. Μήπως έχουμε μερίδιο ευθυνής. Μήπως υποτιμήσαμε την κατάσταση αυτή. Όταν, μήπως, γιατί είμαστε καλοί, σαν δημότες, Κοροπιώτες, είμαστε καλοί. Έχουμε μόνο ένα κακό. Υπάρχει μια παροιμία που λέει, όταν βλέπεις το σπίτι του γείτονα να καίγεται, πρόσεξε, γιατί μπορεί να γυρίσει ο άνεμος και να έρθει να σου κάψει ξανά το σπίτι. Μήπως υποτιμήσαμε την κατάσταση. Εγώ δεν θα πω για ευθύνες, ούτε της προηγούμενης δημοτικής αυτής, ούτε της Τωρίνης. Εγώ λέω, μήπως έπρεπε να κινηθούμε καλύτερα. Μήπως όταν κάποιοι λέγανε κερατιώτες, οι κερατιώτες, σαν παλικάρια, όπως είπαμε, σαν παλικάρια, πετύχανε αυτό που θέλανε. Και εμείς εδώ πέρα το. Εγώ ειλικρινά σας πω κάτι, παιδιά, έτσι μιλάμε έτσι φιλικά. Μου θυμίζει τώρα αυτή τη στιγμή νεκροτομή στο πανεπιστήμιο που κάνουν οι ιατροδικαστές, ο Κουτσάφης και οι άλλοι. Μαζευόμαστε, έχουμε μαζευτεί όλοι εδώ πέρα. Κόβουμε το κομμάτι, το πτώμα, να δούμε από τι έγινε. Μακάρι να τα πετύχουμε. Όλοι μίλησανε πολύ ωραία. Όλοι είπανε πολύ σωστά πράγματα. Αλλά λυπάμαι, είμαι νέος άνθρωπος, είμαι 31 χρονών. Είμαι αισιόδοξος, παρά ότι ζούμε σε οικονομικές δύσκολες εποχές. Και ξέρετε ότι εμείς οι νέοι έξω, τι ανεργία υπάρχει, φτώχεια, δυστυχία, έχουμε να αντιμετωπίσουμε δυσκολότερο μέλλον από περισσότερους από όλους σας. Πρέπει να κινηθούμε καλύτερα και να βαδίσουμε καλύτερα. Τώρα όσο ακούστηκε κάτι άλλο για τις μεσίτες, εντάξει, εκεί. Οι μεσίτες. Δεν θέλω να πω να σκέψω το κλάδο μου. Οι μεσίτες λειτουργούν κατόπιν υποδείξεως κάποιων ανθρώπων οι οποίοι ήθελαν να μαζέψουν κάποιες εκτάσεις. Και να σας πω κάτι άλλο, και μαζέψουν και ντόπιοι εκτάσεις. Κύριε Παπαχρήστο, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Εντάξει, είπα σε ένα γενικό το πλαίσιο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ονομάζομαι Ξενόπουλος Αντώνης, εκπροσωπώ το Σύλλογο Γλίζας Κοροπίου. Θέλω να πω ότι
Είμαι δίπλα στο Δήμο, σε ό,τι θέλει και ό,τι προκύψει. Είμαστε στη θέση σας. Δεν θέλω να βρεθώ σε καμία αντιπαράθεση με το σύλλογο του κυβερνητικό. Εμείς είμαστε 24 ώρες, 24 ώρες εκεί. Αν τύχει κάτι, οτιδήποτε τύχει, οι πρώτοι που θα ενημερώσουμε είμαστε εμείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ξενόπουλο. Θέλει κάποιος άλλος, κάποια κυρία να πάρει το λόγο. Βλέπω εδώ ότι υπάρχουν και συνάδελφοι μηχανικοί. Όποιοι θέλουν να τοποθετηθούν για μερικά πράγματα, πολύ ευχαρίστως μπορούν να πάρουν το λόγο. Να σας πω κάτι. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Μισό λεπτό. Αν θέλουν, μισό λεπτό κυρία Σκρίκα, μισό λεπτό. Αν θέλουν κάποιοι συνάδελφοι μηχανικοί εδώ της περιοχής, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει χρόνια τώρα τα θέματα, βλέπω είναι ο κύριος Παπαχρήστου, είναι ο κύριος Μιχάλης Παραράς, είναι η πρώην νομαρχιακή σύμβουλος και γραμματέας του Νομαρχιακού Συμβουλίου, κυρία Γκιώκα εδώ, θύμισε μου το όνομα σου. Ναι. Η Ιωάννα Υπρίφτη, άλλος συνάδελφος μηχανικός, όποιος θέλει να τοποθετηθεί λίγο το θέμα των κρίσεων γης. Αν θέλει να δώσει κάποιο στιγμή. Να δώσουμε το λόγο στην κυρία Σκρίκα. Θα ήθελα να παρακαλέσω πάρα πολύ. Ας το γράφουν οι εφημερίδες λιγάκι πιο χωρίς. Ο τοπικός τύπος το έχει πάρει από την προηγούμενη. Γιατί αλλιώς πώς να ενημερωθούμε, βέβαια. Ο τοπικός τύπος, το site του Δήμου το έχει πάρει. Έπρεπε να ενεργήσουμε άμεσα εμείς ως το δυνατόν συντομότερα να κάνουμε αυτή τη συγκέντρωση γιατί έχει σημασία ο χρόνος. Ο χρόνος τρέχει. Και έχουν ενημερωθεί όλοι οι σύλλογοι, οι εκπρόσωποι όλων των συλλόγων έχουν πάρει email, έτσι. Βεβαίως, το μικρόφωνο στον κύριο. Εγώ πιστεύω όσοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για το θέμα του διατάγματος μητού ήταν εδώ παρόντες. Οι άλλοι είναι λίγο το καλοκαίρι, έχουμε δύο μήνες, έχει Ιούλιος, είναι τώρα να κάνουν και τον μπανάκι τους. Το καταλαβαίνουμε. Κάποιος κύριος ζήτησε το λόγο εκεί, κύριε Αγαπητέ, το λόγο. Ονομάζομαι Σουλίδης Παύλος και θέλω να κάνω μια ερώτηση, επειδή είπατε ότι υπάρχουν μηχανικοί. Έχω δει ότι στο χάρτη που έδειξε ο κύριος Δήμαρχος, υπάρχουν κάποιες πράσινες εξωτερικές διαχωριστικές γραμμές και δεν ξέρω τι εύρος έχουν, επειδή είναι κλίμακα στο χάρτη, δεν ξέρω αυτές οι εξωτερικές πράσινες γραμμές τι εύρος έχουν. 10, 20, 50 μέτρα πόσο. Αυτός ο χάρτης αφορά όλο το διάταγμα του ημιτού. Αυτή είναι η Μεσογείο. Αυτή εδώ είναι η Μεσογείο. Έρχεται στην Αγία Παρασκευή. Κατεβαίνουμε κάτω τη Λαβρίου. Έτσι. Έρχεται εδώ η Λαβρίου. Εδώ είναι το Κοροπή. Εμείς σήμερα βρισκόμαστε σε αυτό εδώ το σημείο. Αυτή είναι η Κοροπή Ουβάρης. Σε αυτό το σημείο εδώ η Κοροπή Ουβάρης διέρχεται εδώ. Βλέπετε το διάταγμα ημιτού έχει φτάσει πολύ πιο ανατολικά. Και κατεβαίνει κάτω στα βλάχικα της Βάρης και γυρίζει έτσι ακριβώς στη Βούλα, γλυφάδα, άλλο γλυφάδα, εδώ Τερψιτέα και ούτω καθεξής μέχρι εδώ πάνω που εδώ συζητάμε έγινε η μεγαλύτερη διαβούλευση γιατί είχαν τις περισσότερες πιέσεις. Εδώ, σε αυτά τα σημεία, ξέρετε, υπάρχουν υπουργεία, νοσοκομεία και το πάρκο Γουδί. Αυτά τα έχω καταλάβει, όλο ρωτάω. Λοιπόν, εδώ τις γραμμές, αυτές τις γραμμές λέει. Η εξωτερική πράσινη γραμμή. Προσέχετε, προσέχετε. Η εξωτερική πράσινη γραμμή αυτή εδώ αφορά το όριο της Β' ζώνης με το διάταγμα χρήσεων γης του 2003 της ζώη Μεσογείων. Από εδώ και πέρα το λευκό είναι η ζώνη Μεσογείων. Τι έχω έχει αυτή η πράσινη ζώνη. Προσέχετε τώρα. Είναι μεταβλητό. Το εύρος του ανοιχτού πράσινου, το ανοιχτό πράσινο είναι η ζώνη Β και το σκούρο πράσινο είναι η ζώνη Α. Η ίδια η γραμμή τι έχω έχει. Το πάγος είναι ενδεικτικό, έτσι. Υπάρχουν συντεταγμένες. Οι συντεταγμένες έχουν 3 δεκαδικά ψηφία. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι αυτή
αυτή η γραμμή σαν πάχος, εδώ πάνω, είναι εντελώς ενδεικτική. Και επίσης, αυτό που οριοθετείται σαν Natura είναι ένα περίγραμμα με τη μοβ γραμμή εδώ πέρα που βλέπετε. Αυτό εδώ είναι το Natura. Το πάχος των γραμμών στους χάρτες είναι σχετικό. Όταν δίδονται συντεταγμένες, έχει χ και ψ. Πας ακριβώς και βρίσκεις το σημείο. Δεν μπορεί να ξεφύγεις ούτε χιλιοστό. Αυτό συμβαίνει και εδώ, στην περιοχή του Κίτζη, που δεν μπορεί το σχέδιο πόλης ένταξης αυτής της περιοχής να παραβιάσει αυτά τα όρια. Μπορεί εδώ στο χάρτη αυτό να έχει ένα ενδεικτικό πάθος για να φαίνεται, αλλά στην πραγματικότητα υπάρχουν συντεταγμένες που καθορίζουν επακριβώς τα σημεία. Ο λόγος στον κύριο Αγγούρη, τον Θόδωρο, που είναι πρόεδρος του Εξαιρετικού Σύλλογου της Αγίας Μαρίνας, και μετά στον κύριο που είναι ακριβώς από πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω όσα ακούστηκαν, ούτε να τα επικροτήσω, ενώ δεν υπάρχει κανένας λόγος. Τα θεωρώ δεδομένα αυτά όλα, είναι θετικά και οδηγούν κάποιον σκεπτόμενο απλά, όχι τίποτα ιδιαίτερα τεχνικό μυαλό, να καταλάβει ότι έχουμε δίκιο. Όμως, ένας κοινός παρανομαστής που δεν έχει εντοπιστεί, παρά μόνο αποσπασματικά, θεωρώ ότι μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Ποιος? Αυτή η δουλειά που έγινε, που εγώ δεν θα την πω σχέδιο, και συγχωρήστε με κύριε Δήμαρχε, είναι ζωγραφιά. Και το έχουμε δει πολλές φορές. Αυτή η ευθεία γραμμή που εντοπίστηκε πάρα πολλές φορές, περνάει πάνω από χαράδες, περνάει πάνω από συγκεκριμένα σημεία που δεν έχει νόημα να υπάρχει αυτή η γραμμή εκεί. Αυτή όμως τη γραμμή τράβηξε κάποιος. Κάποιος τον οποίο πληρώσαμε ως λαός, ως κράτος, ως φορείς, ως οτιδήποτε, να την τραβήξει. Και πήρε ένα χαρακάκι και τράβηξε αυτή τη γραμμή. Και δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Και με τους δρόμους το είδαμε αυτό. Με τους οδικούς άξονες. Σχεδιάζαν επί χάρτο κάτοικο να ξέρουν γιατί πρόκειται. Ή πίσω στο μυαλό τους ξέρουν γιατί πρόκειται. Δεν θα ασχοληθούν με το πίσω από το μυαλό τους, θα πω μόνο αυτό που βλέπουμε εμείς. Υπάρχει λοιπόν ένα κοινό παραμαρτής ότι αυτό που γίνεται, γίνεται από κάποιους, στην καλύτερη περίπτωση πρόχειρα. Έχουμε λοιπόν δικαίωμα όλοι εμείς να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας πέραν όλων αυτών που είπατε. Προτείνω λοιπόν να υποβάλουμε, βρείτε έναν τρόπο εσείς, αγωγές εναντίον οποιοδήποτε μας ταλαιπωρεί επειδή είναι ή βλάξ ή εγκάθετος. Δεν νοείται να συζητάμε ότι πάμε από τον Ημιτό που είναι χαράδα και τέτοια να περάσει μια γραμμή και να πάρουμε την οποιαδήποτε μπιμπίλη του Αθανασίου Αγγούρη, όποιον για άλλο τρίπο είναι πάνω, έχουμε τράβει μια γραμμή, λέει φίλε. Πού περνάει η γραμμή αυτή? Πάμε από τη χαράδα. Ο αέρας είναι από εδώ, από εκεί δεν είναι, είναι Ημιτός, είναι δάσος, είναι τα άλλο. Μας λιδωρούν κατ' επανάληψη. Προτείνω λοιπόν αγωγή πέρα από τα υπόλοιπα. Όλα τα άλλα τα θέλω δεμένα. Αγωγή κατά πατώση υπευθύνου του πρώτου υπαλλήλου που ζωγράφησε αυτό, που το πήγε στην οποιαδήποτε πριπίδια, στον οποιοδήποτε υπουργό που έχει πολιτική ευθύνη. Δικό του θέμα. Είναι και στο ακυρόβλητο. Τα έχουν κανονίσει αυτά. Όμως, κάποιος Αγγούρης που ήταν σε ένα γραφείο, το ζωγράφησε. Αγωγή σε αυτόν. Ποιος άλλος, εκείνος. Αγωγή σε αυτόν. Πώς είναι εκείνος. Ορίστε τον αυτό να κάνουμε αγωγές. Θα την κάνουμε την αγωγή, θα την αφήσουμε. Και ό,τι κόστος βγει είναι του Δήμου. Γιατί το κόστος που έχει ο Δήμος αυτή τη στιγμή να κάνει συγκεντρώσεις, να κάνει αγωγές, να κάνει εκείνα λείπουνε από τον πολίτη, από τη δουλειά που έχει να κάνει ο Δήμος, από τον χρόνο που έχει για να κάνει πράγματα, ειδικά την περίοδο αυτή. Δείτε το θέμα, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό, έχει πιάσει αλλού αυτό το ζήτημα, γιατί μας προσβάλλουν σαν πολίτες μονίμως. Κάποιοι κύριοι στις καρέκλες. Να μην το αφήσουν να ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και είναι ένα τρόπο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αγγούρη. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ουσιαστικό. Είναι θέμα αστικών δικαστηρίων, όχι διοικητικών. Θα το κάνουμε και αυτό. Κατά παντός υπευθύνου, τώρα βεβαίως. Να δουλεύουμε εγώ, Δονήσιο Σιφ, θα ήθελα λίγο να μιλήσω. Για το όνομά σα ή την καλοσύνη. Δονήσιο Σιφ, το ήταν το πρώτο που είπα. Θα ήθελα να κάνω μια πρόταση για το Δήμο ότι πρέπει να ασχοληθεί και λίγο τεχνικά με το θέμα. Όλα τα νομικά είναι λογικό. Από τη μεριά του μηχανικού, εγώ μπορώ να δω ότι αν πιάσω τα προηγούμενα που είπε ο κύριος, αυτή η γραμμή ευθεία καταλαβαίνει κάποιος ότι είναι μια πρωτόλια.
Ένα τέτοιο σχέδιο για τον Ημιτό έχει να κάνει πάντα σε χωροταξικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο, πολεοδομικό. Κάτι το οποίο δεν το πιάνουμε και δεν ακούστηκε καθόλου στην προηγούμενη συζήτηση. Το χωροταξικό επίπεδο αφορά όλη την Αττική. Από εκεί και πέρα, αυτή η μελέτη έρχεται και προσαρμόζεται με βάση το τοπικό, το πολεοδομικό επίπεδο. Στη συγκεκριμένη μελέτη την οποία βλέπουμε, θα μπορούσα εγώ μόνο, και είναι εμφανώς σε οποιοδήποτε μελετητή, να τη δεχτεί μόνο σαν μια πρώτη πρόταση χωροταξική. Δεν έχει γίνει επεξεργατήση αυτή, τουλάχιστον από την ανατολική μεριά, ως προς την τοπική κοινότητα και ως προς το πολεοδομικό της επίπεδο. Εξού και προκύπτει και αυτή η ευθεία γραμμή. Για μένα φαίνεται ότι αυτή η μελέτη έχει πάρα πολλά σφάλματα από τεχνικής μεριάς και αυτά θα ήταν καλό να εντοπιστούν από το Δήμο και να επισημανθούν. Ήδη ο κύριος Δήμαρχος έδειξε ότι γίνεται με λάθος υπόβαθα. Είναι εμφανή όλα αυτά σε κάποιο μελετητή και μέσα στην όποια πρόταση την οποία γίνει, δικαστική, να αναφερθούν και αυτά, όπως επίσης θα είναι καλό να γίνουν και συγκεκριμένες προτάσεις. Δηλαδή, σαν Δήμος Κοροπίου δεν είναι αρνητικό στο να προστατευτεί ο Ημιτός, δεν είμαστε αρνητικοί σε αυτές τις ζώνες, όπως είναι το σύνηθες που γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, αλλά προτείνουμε να γίνει το Α, το Β, το Γ σε αντίθεση με αυτό το οποίο λέτε εσείς και είναι, που είναι παντελώς λάθος. Αυτή είναι από τη μεριά μου και σαν νέο και σαν μηχανικό. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουν γίνει τέτοιες προτάσεις. Όλοι οι συνάδελφοι μηχανικοί που ήμασταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε καταθέσει προτάσεις, τις έχουμε επεξεργαστεί. Αντίστοιχα, η τεχνική υπηρεσία έχει δουλέψει πάνω σε αυτά τα υπόβαθρα. Ήταν ουσιαστικές οι προτάσεις που κατατέθηκαν. Το θέμα ήταν η πολιτική πίεση που μπορούσαμε να ασκούσαμε ή όχι. Είχαμε να κάνουμε με έναν οργανισμό Αθήνας, από τη μία πλευρά που είναι δωτός, μια διοίκηση, κεντρική διοίκηση, επισουφλιά, που κάπου άκουγε, είχε το περιθώριο να ακούσει, όπως θα άκουγε και κάποιος άλλος της τωρινής διοίκησης, αν δεν ήταν εμπλεγμένος με ΜΚΟ, με οτιδήποτε, γιατί η συγκεκριμένη περίπτωση της κυρίας Μπιρμπίλη δεν είναι αιρετή. Δεν έχει πονέσει το Σταυρουδάκι να βγει στο πεζοδρόμιο να πάρει την ψήφο του πολίτη. Ήταν η εγκάθετη των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Η αντίληψη αυτών των μη κυβερνητικών οργανώσεων πέρασε εδώ που εκτοπίζει τους φορείς πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης. Αυτό φάνηκε μέσα από αυτό το προεδρικό διάταγμα. Πιστεύω ότι κλείσαμε εδώ και πρόεδρε. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις θέσεις σας, τις τοποθετήσεις σας, το ξόδημα του χρόνου σας. Εμείς, σαν Συντονική Επιτροπή Αγώνα, θα συνεδριάσει, θα λάβει υπόψη αυτά τα οποία ακούστηκαν εδώ μέσα και θα είναι έτοιμη άλλη την επόμενη φορά να ανακοινώσει τι ακριβώς είπαμε και τι ακριβώς μέλη γενέστερα. Σας ευχαριστώ όλους, ιδιαίτερα στον κύριο Βλάχο, ο οποίος κάθισε μέχρι τη στιγμή και να το τονίσω γιατί είναι έτσι ακριβώς. Και την κυρία Φετούλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους όλους. Καλό μεσημέρι και καλό βράδυ. Ευχαριστούμε όλους σας. Γεια σας.